Γεια σας φίλοι μου, μπενταράδες.gr. Ακόμα ένα βίντεο, είμαστε εδώ για προγνωστικά, για συζητησούλα, για κουβεντολόι. Αντώνης Τσακαλέας μαζί μου. Είναι ο συνεργάτης μου πλέον άμεσος. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έχει γίνει αντικατάσταση. Καλημέρα. Καλημέρα. Κοιμήθηκες ή το πήρες σερί? Αλήθεια είναι αυτό. Έχεις δίκιο. Τρεις η ώρα φύγαμε από εδώ. 3:30 μου σπίτι, κοιμήθηκα 4:30. Ναι. Το πρωί σηκώθηκα για πάνω να αλλάξω ένα λάστιχο. Γιατί 4 μέρες ήμουν με την ρεζέρβα, γιατί φυσικά έσκασα το λάστιχο 15 Αύγουστο. Τι πιο σύνδεσμο θα συμβεί. Βαγγελάτο, θα βγει ένα λάστιχο. Ναι. Βέβαια, δεν φταίει το λάστιχο, δεν φταίει τα μάξι, φταίω εγώ. Μια στροφή που την έχω πάρει δεκάδες φορές, πήγα κοπάνω στον πεζοδρόμιο. Ωραία, μια στροφάρα. Ακριβώς. Έσκασα το λάστιχο. 4 μέρες με την ρεζέρβα, φίλε Αντώνη. Αλλά εσύ δεν είχε προβλήματα, γιατί δεν το είχα μάξι. Ναι, αλήθεια. Κινείσαι μόνο με μηχανή. Η μηχανή παθαίνει λάστιχο. Παθαίνει. Έχει πάθει. Δεν έχει λάστιχο. Ναι, ρε παιδί μου, είναι πιο εύκολο, πιο δύσκολο αυτό. Είμαι άσχετος, μηχανές τελείως. Κοίταξε, καταρχήν όταν οδηγείς μηχανή, δεν είσαι οδηγός, είσαι ισορροπιστής. Ισορροπιστής, ωραίο. Ισορροπιστής. Άρα σκέψου έναν ισορροπιστή να πάει κάτι λάθος με το ένα εκ των δύο τροχών στον οποίο στηρίζεται. Μεγάλο. Θέλει μια μαεστρία. Θέλει μια τέχνη. Θέλει τύχη, τέχνη. Δεν τα αλλάζει όμως. Δεν τα αλλάζει. Σε αυτήν την ηλικία τώρα να μάθω να οδηγώ αυτοκίνητο. Δεν έμαθε ποτέ να οδηγάς αυτοκίνητο. Ποτέ. Δεν το ήθελε ποτέ. Ακόμα έχω και να οδηγήσει, ταξιδάκι... Έχω οδηγήσει περισσότερες ώρες και χιλιόμετρα άρμα στο στρατό από ό,τι μαθήματα αυτοκίνητου. Μαυροσκούφι. Όχι. Είστε ο στρατό, ήμασταν κάτι Λεωνίδας. Είχαμε. Ακόμα και ταξιδάκια ψηλομεγάλα, δηλαδή θα τα κάνει με μηχανή. Ναι. Δηλαδή να πα Χαλκιδικέ, Βόλο, Αθήνα. Το γύρο τη Πελοποννήσου έχω κάνει. Τι λε. Εντάξει, αυτά. Εδώ άμα ακούν κάτι μηχανόβοι και μου λένε εντάξει, αυτά είναι. Εύκολα. Ναι. Εντάξει, ξέρω μηχανόβοι που πάνε και Ρουμανία και τέτοια. Έχω ναι. Τέτοια. Έχω κάνει και γύρω χώρα εξωτερικού. Ναι, ποια. Βουλγαρία. Δίπλα είναι, Αντώνη. Πού περίμενε να πάω. Μάμα ήταν να ξεκινήσω από αυτό. Δίπλα είναι, η επόμενη χώρα είναι. Δίπλα, δεν πάνε, πήγανε. Ωραία Βουλγαρία. Ναι. Γύρω-γύρω. Ωραία. Καλή, ε. Έχω πάει μέχρι Σόφια. Έχω πάει στη Σόφια. Μου άρεσε η Σόφια. Για μια μέρα. Μισή μέρα. Εντάξει, μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι μια πολύ φορά που πάω. Δύο μέρες. Ωραία. Μηχανή λοιπόν. Δίνει λύσεις. Αποφεύγεις την κίνηση. Είναι μεγάλη και χωράς. Αποφεύγεις κίνηση. Παρκάρεις όπου θέλεις. Άμα είναι και ταξιδιάρα μεγάλη, είσαι άνετος. Εγώ τις φοβάμαι πάρα πολύ. Δεν θα οδηγούσα ποτέ μηχανή. Προτιμώ να είμαι κολλημένος στην κίνηση 100 ώρες. Αλήθεια το λέω. Με το air-condition μου να μην με ενοχλεί τίποτα. Σε βροχές και τα λοιπά να είμαι καλυμμένος. Δεν μπορώ καθόλου. Αλλά το ζηλεύω. Πρόσεξε, για να σε επαναφέρω τώρα στην τάξη και το λόγο από το οποίο ήρθαμε. Ο κολλητός μου έχει πάει Ιρλανδία με τη μηχανή. Ιρλανδία? Ναι, με μηχανή. Μεγάλη γέφυρα κάνεις τώρα γιατί έχουμε τις Summer Crovers μπροστά μας. Τρομερή γέφυρα. Δεν λοιπόν θα ξέρεις. Λοιπόν, έχουμε και τον φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος επίσης είναι μηχανόβιος. Μεγάλος Βασίλης. Μηχανόβιος πιο χαμηλού κυβισμού πιστεύω. Πιο χαμηλού. Θα ήθελες να έχεις πιο ψηλού. Θα ήθελες να έχεις. Εντάξει, κάποια στιγμή θα δει και εσύ για σένα η ώρα σου. Λοιπόν, quiz. Ποιοι ήταν οι σκόρερ του ΠΑΟΚ στα μάτς με τις Summer Crovers? Λοιπόν, στο 1-3 παίζουμε αρχικά. Στο 1-3 στην Ιρλανδία. Ναι. Ο Σαλπιγκίδης. Που πανηγύρισε στα φώτα. Το αποζηριά κάνεις τώρα, βάζεις, δίνεις και το ψωμί το άλλο. Ναι. Ναι. Στην Ιρλανδία. Πρέπει να έχει βάλει γκολ και ο Φωτάκης. Αλλά σε ποιο από τα δύο μάτς. 1-3. Το έξω θέλω πρώτα. Τρεις σκόρερ είναι. Διαφορετικοί σκόρερ είναι ή υπάρχει κάποιος που βάλει δύο γκολ, πιστεύω. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι έχει, στα παιχνίδια γενικά με τη Ρόβρες είχε σκοράρει ο Φωτάκης, ο Βιερίνια και ο Λάζαρ. Όχι, δεν το έχω. Στο 1-3 έχει βάλει δύο γκολ ο Σάλπι και ένα γκολ ο Φωτάκης. Όλα στο πρώτο ημίχρονο. Όλα στο πρώτο ημίχρονο. 0-3 ημίχρονο, 1-3 κάποιος με μειώνει η Σάμπροκ. Και στο 2-1 εντός έδρας βάζει ο Λάζαρ, όπως σωστά είπες, και ο Βιερίνια, όπως επίσης σωστά είπες. Εκεί κάνει 1-0 ο ΠΑΟΚ, 1-1 η Σάμαροκ και μετά βάζει ο Βιερίνια τον γκολ. Ο Βιερίνια που αϊθαλής, εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπος. Όταν τότε πήγαμε στην Ιρλανδία, κάποιοι φίλοι της Σάμαροκ μας είχαν πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα που έχουν δει στο γήπεδο. Και λέγαμε, τι ποδόσφαιρο έχετε δει, παιδιά. Ιρλανδία τώρα, έβαλε. Ναι, όχι. Ενδεκάδα ΠΑΟΚ μπορεί να θυμάσαι με τίποτα. Με τίποτα. Το εντός, θα σου πω. Το εντός. Ποιο θυμάσαι καλύτερα, το εντός ή το εκτός? Μπα, όχι, δεν θα το έχω. Λάζλο Μπόλωνι, δηλαδή... εντάξει, το θυμάσαι. Ναι, με Λάζλο Μπόλωνι. Λοιπόν, Χαλκιά Σετό Λίνο. Είναι η χρονιά 10-11, νομίζω. Ναι. Μαλεζάς Τσιρίλο.
Αρίας. Αρίας Λάζαρ. Χαφ. Ναι, ναι, ναι. Λάζαρ Ίβιτς, Βιερίνια, Σάλπι, μπήκε ο παπάς ο γλιστές του 88. Αθανασιάδης. Αθανασιάδης τότε στα πρώτα του χρόνια ο Κλάους. Ήταν η χρονιά που ξεκίνησαν ουσιαστικά, επειδή βρέθηκαν και στον Όμιλο, έτσι, ο Κλάους στον ΠΑΟΚ και ο Κέιν στην Τότεναμ. Ο Κέιν στην Τότεναμ, μπράβο, σωστά. Ο Κέιν ήταν το πρώτο του εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το ΠΑΟΚ με την Τότεναμ, ναι. Ναι, 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 ναι. Είναι, πραγματικά είναι από τα πρώτα του. Μπράβο, αυτό που λες. Δηλαδή ήταν τότε που το θυμόμαστε να ξεκινάει. Και ο Μπέιλ εκείνα τα χρόνια λίγο-λίγο έμπαινε, αν θυμάμαι καλά. Ίσως να έχει ένα χρόνο πριν να έχει μπει, αλλά ο ήταν μικρός ακόμα. Ναι, το θυμάμαι. Μπέιλ Μόντριτς. Θέλω να μου πεις τώρα, δύο μικροί έχουν παίξει. Μικροί, ο ένας λίγο πιο μεγάλος, σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Έλληνες μικροί. Τον έναν είναι πολύ δύσκολο να τον βρεις. Πολύ δύσκολο. Θα σε παραδεχτώ αν τον βρεις. Το άλλο πιστεύω μπορείς να το βρεις, αν το σκεφτείς. Δύο Έλληνες μπήκαν αλλαγή σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Κοίταξε, εκείνη την περίοδο κάτσε ήταν ο Σταφυλίδης, ήταν. Τον κάτσε δεν τον έλεγα, Έλληνα. Ναι. Ναι, δεν το νιώθουμε δικό μας παιδί που λέμε. Το λέω γιατί το παιδί παίζει Εθνική Αλβανία. Ναι. Ο Παναγιατούδης. Όχι. Πολύ δυνατή η ματεψιά, αλλά δεν είναι αυτός. Λοκάρι. Ο ένας. Περίμενε. Να σε βοηθήσω λίγο. Όχι, ο Πόζογλου ήταν μετά, πιο αργά μπήκε. Είχε κάνει τον ντεμπούτο με την Αλκμαρ. Ναι, σε έναν εντός έδρας. Ναι. Πρέπει να παίζει ο Κατσούρ σε εκείνο το μάτς. Μπορεί να παίζει ο Κατσούρ. Στο με τον Πόζογλου. Ο ένας έχει βάλει γκολάρα σε εκτός έδρας Νέκη με την ΑΕΚ. Πλασέ απέναντι γωνία. Ψιλο και κρεμαστό κιόλας. Ψιλοκρεμαστό. Ψιλο, όχι ψιλοκρεμαστό, ναι, 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 αλλά ψιλό, περίπου. Νομίζω νίκη του ΠΑΟΚ είναι, 1-2, νομίζω, μέσα στην ΑΕΚ. Μπα, έχει κολλήσει. Γεωργιάδης, μπαίνει στο 62, στο εντός έδρας. Εντάξει, άμα δεν βρήκες τον Γεωργιάδη, νομίζω το δεύτερο δεν θα τον βρεις ποτέ. Μπαίνει στη θέση του Γεωργιάδη, στο εκτός έδρας, μπαίνει στο 88, ο Αποστολόπουλος. Ο Αποστολόπουλος. Ναι. Δεν τον θυμάμαι καν. Όχι, εγώ τον θυμάμαι, αλλά δεν πήγε καθόλου εκεί το μυαλό μου. Πήγε προς Κωνσταντινίδη. Θυμάμαι το φυσικό του. Προς Κωνσταντινίδη πήγε το μυαλό μου. Δεν τον θυμάμαι καθόλου να παίζει τον ΠΑΟΚ. Θυμάμαι το φυσικό του. Ήταν ξανθό παιδί, νομίζω, λίγο έτσι, ναι. Κοντούλης. Πλάγιο μπακ, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Αλλά δεν τον θυμάμαι να παίζει τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, η συμμετοχή του. Λοιπόν, ωραία, ωραίο το ρετρό. Πάμε να συζητήσουμε για τα τωρινά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει την Πέμπτη με την Shamrock Rovers, μια ομάδα την οποία έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν, έρχεται από το μάτς του Σαββάτου, πρεμιέρα με τον Πανσεραϊκό, αυτό το 3-2, το οποίο, Αντώνη, η αλήθεια είναι ότι ναι, μεν κέρδισε. Πολλά 3-2 μαζεύτηκαν. Μακάρι να έχει ακόμα ένα. Σωστό, σωστό. Ναι, αλήθεια. Αλλά, δηλαδή, τρεις φορές 2-3-2 και ένα 3-3 σε 90 λεπτό στην έδρα σου κάτι δείχνει. Για μια ομάδα που το δικό της 3 το είχε συνηθίσει με την παραγωγή γκολ που είχε την περσινή σεζόν. Το 2 πίσω είναι το θέμα. Το οποίο είναι μόνιμα πλέον. Το οποίο είναι μόνιμα. Τρώει 6 από τη Μάλμε. Δέχεται γκολ από transition, δέχεται γκολ από corner, δέχεται γκολ από πλάγιο, δέχεται γκολ από δικό του λάθος και δεν προλαβαίνει να κάνει φάουλ. Αυτό είναι ένα μοτίβο το οποίο είναι καμπανάκι συνεχόμενο. Εγώ θα πω ότι τα ανησυχητικά είναι ότι δέχεται γκολ και από ομάδες που δεν είναι τόσο. Δηλαδή τώρα η Μπάνια Λούκα φάνηκε ότι ειδικά στο δεύτερο μάτς δεν είναι ομάδα που θα έπρεπε να τον απειλήσει. Και έφαγε δύο γκολ ο ΠΑΟΚ στο μάτς. Πες μου μια ομάδα που αν βρει χώρο δεν θα βάλει γκολ. Οποιασδήποτε ικανότητα είναι. Ακριβώς. Αυτό θα πήγαινα από τώρα. Ότι η αλήθεια είναι, για να το αντικρούσω λίγο και αυτό που είπα πριν, ότι. Πολλές ομάδες, οι περισσότερες ομάδες πλέον έχουν, ρε παιδί μου, και 2-3 παίκτες που θα βγουν στο χώρο. Ο Πανσεραϊκός, okay, που είναι πολλά level κάτω από τον ΠΑΟΚ, είχε 2-3 παίκτες που κάνουν πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Έτσι, ο Σάλαζαρ, ο Τόμας και ο Μπετανκόρ ακόμα, αλλά κυρίως οι δύο πρώτοι, ο Τόμας και ο Σάλαζαρ. Σε προβλημάτισε κάτι περισσότερο από άλλες φορές σε αυτό το παιχνίδι? Και όχι, το ξεκινάω αρνητικά γιατί εντάξει. Θα σου πω, είναι η αρνητική εικόνα κυρίως. Δεν με προβλημάτισα από την άποψη ότι ξέρω και αντιλαμβάνομαι ότι αυτά έχει το rotation, αυτά έχει διαχείριση μιας και αγωνιστικής και ψυχολογικής κατάστασης. Το μυαλό του ΠΑΟΚ θα ήταν αλλού στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού, ανεξαρτήτου αποτελέσματος με τη Μάλμε. Ναι. Ή
ή θα ζούσαμε αυτό που ζήσαμε τώρα, όλη αυτή την πικρία, το τι στο, έγινε στο 90, φεύγα και όλο αυτό, ή θα ήμασταν στο πότε φεύγουμε για Πράγα, ποιοι παίζουν, τι κάνουν. Ναι. Ήταν μια δεδομένη κατάσταση. Απλά ήταν η κατάσταση το αρνητικό, ότι πρέπει να συνέλθεις, να αφήσεις κάποια πράγματα πίσω και να προχωρήσεις. Για τις ελληνικές ομάδες που παίζουν Ευρώπη, αυτά τα τρία παιχνίδια μέχρι την διακοπή είναι καθαρά παιχνίδια που άμα το ρωτήσει το προπονητή τι θέλει, θα σου πει εγώ θέλω να πάρω τρεις νίκες. Βαθμό θηρίας. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε, μα τίποτε άλλο. Γιατί την ομάδα μπορώ να το βελτιώσω στη συνέχεια. Τους βαθμούς αυτούς δεν μπορώ να τους αναπληρώσω. Σωστά. Και αυτό είναι, ας πούμε, κάτι που θα δω μπροστά του Παναθηναϊκός. Έχασε ήδη ένα μάτσο, τον πλήγωσε ένα μάτσο από την αρχή. Αρκετές αλλαγές. Δηλαδή, είδαμε παιδιά τα οποία δεν έχουμε δει φέτος καθόλου. Έτσι, τον Τζιφτσί δεν τον είχαμε δει. Τον Ράφα φέτος δεν τον είχαμε δει. Ναι. Τον Άσμπερκ δεν τον είχαμε δει. Ο Βιρίνη ουσιαστικά δεν έπαιξε άλλο μάτσο βασικός. Είχε παίξει κάπου, έπαιξε αλλαγή νομίζω. Ουσιαστικά ο Ρασβάν Λουτσέσκου έκανε και έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, δηλαδή με το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Κοτάρσκι, να αλλάξει και τον τερματοφύλακα του και ουσιαστικά τα τρία τέρατα της άμυνας και να αφήσει τον Γκετζιόρα. Ό,τι αλλαγή είχε να κάνει, έκανε στην άμυνα και χρησιμοποίησε ένα γνώριμο δίδυμο, τον ΣΒΑΠ με τον ΟΣΔΟΕΦ στα ΣΑΧΑΦ, πίσω από την τετράδα στην επίθεση, η οποία με εξαίρεση τον Τσάλοφ, οι υπόλοιποι γνωρίζονται μεταξύ τους. Και αυτό φάνηκε στην διάρκεια, γιατί όταν είδαμε την ενδεκάδα, ήταν αυτό το θέμα το πώς θα βολευτούν, το πώς θα συγχρονιστούν ο Μουρκ με τον Κωνσταντέλια. Mm-hmm. Το πρώτο διάστημα λίγο χρειάστηκαν κάποιο χρόνο, μέχρι που συνεννοήθηκαν, κατάλαβαν ποια μέτρα θα πάρει ο ένας και ποια θα πάρει ο άλλος, και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ έκανε φάσεις, δημιούργησε πράγματα. Αλλά του μένει το γεγονός ότι ένα παιχνίδι το οποίο πήγε να στραβώσει, το γύρισε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και δέχεται τον γκολ, το 2-2. Και ουσιαστικά ό,τι έχτισε, έτσι όπως το έχτισε, έτσι όπως το κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο, το χάνει με το ξεκίνημα του δευτέρου. Ούτως ή άλλως, βέβαια, στα περισσότερα παιχνίδια, αν όχι σε όλα τα παιχνίδια, οι καλοί παίκτες παίρνουν και αυτό που τους δίνει ο αντίπαλος. Έτσι. Καταλαβαίνουν αυτόματα γρήγορα, προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς σου δίνει ο αντίπαλος, που κλείνουν, που δεν κλείνουν, που έχω χώρο να κινηθώ. Οπότε είναι και λογικό σε κάθε μάτς, ξέρεις, να αλλάζουν τα μέτρα που κινείσαι σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, ανάλογα πώς παίζει και ο αντίπαλος. Ο Μουρκ όντως ήταν από τους παίκτες που προσπάθησαν καλύτερα ή τέλος πάντων τους βγήκε το παιχνίδι λίγο περισσότερο σχέση με άλλους. Επειδή και ο Τέλιας δεν ήταν κακός. Θα σου πω τώρα για τον Μουρκ. Ο Μουρκ ήταν, είναι και θα είναι πάντα ένα θέμα συζήτησης για τον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι εκεί, γιατί υπάρχει, όλο αυτό. Ο Μουρκ λοιπόν αυτό που έκανε στο παιχνίδι του Πανσεραϊκό, επειδή οι δυνατότητες του με την μπάλα είναι συγκεκριμένες. Mm-hmm. Και λόγω ηλικίας δεν έχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Ναι. Ο Μουρκ λοιπόν είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτό που μπορεί να κάνει και να παρουσιάζεται καλό στα παιχνίδια είναι χωρίς την μπάλα. Και χωρίς την μπάλα ήταν καλός, γιατί και με τον Κωνσταντέλια συνεννοήθηκε. Και με τον Κωνσταντέλια είχε συνεργασίες για να του βρει χώρους. Και με τον Τσάλοφ συνεννοήθηκε για το πώς θα πιέσουν. Γιατί αν δεν συνεννοηθούν οι δύο πρώτοι που πιέζουν, δεν θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Ναι, αυτό πρέπει να γίνει σαν αλυσίδα. Αν πάνε μόνο δύο, χαλάνε την ισορροπία. Αν πάνε μόνο δύο, θα τρέξουν. Θα δημιουργηθούν 30 μέτρα. Κενό, υπάρχει κενό μετά. Ναι. Υπάρχει κενό και μετά. Πρέπει να πάνε όλοι μαζί, κανένα. Τρέχατε ποδαράκια μου. Αν όμως από την αρχή συνεννοηθούν το δεκάρι και το φόρο, έτσι όπως πιέζει ο ΠΑΟΚ όταν έχει μπάλα, σε αυτό το 4-4-2 χωρίς την μπάλα που έχει ο Λουτσέσκου, εάν το κάνουν σωστά και το δουν από πίσω, λειτουργεί όλο αυτό. Ο Μουρκ λοιπόν στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό ήταν καλός χωρίς την μπάλα και σε αυτό βοήθησε τα πράγματα που μπορεί να μην τα δεις σε πρώτη ανάγνωση. Ερώτηση. Ο Βιερίνια σηκώνει πλέον συζήτηση για το αν πρέπει να παίζει ή δεν πρέπει να παίζει, γιατί διαβάσαμε πολλά τέτοια από το Σάββατο. Αν σηκώνει συζήτηση να παίζει ο Βιερίνια. Ναι, αν πρέπει να παίζει ή δεν πρέπει να παίζει, από την άποψη ότι πλέον αν είναι σε θέση να ανταποκριθεί κτλ. Αν ο ίδιος αισθάνεται καλά και αν ο προπονητής αισθάνεται ότι με αυτόν θέλω να κάνω ό,τι κάνω στα παιχνίδια, ο Βιερίνια έχει κερδίσει κάθε δικαίωμα να παίζει το ΠΑΟΚ μέχρι τα 79, το 80, το 81. Οκ. Okay. Αυτό. Τσάλοφ, μας άρεσε. Πολύ. Εμένα μου άρεσε πολύ. Πολύ. Μ' άρεσε. Νομίζω ότι ήταν συμμετοχικός. Πιστεύω ότι. Πώς καταλαβαίνω ότι ξέρει πολύ καλά. Σε διορθώνω.
δεν ήταν συμμετοχικός, ήταν και συμμετοχικός. Και τη συμμετοχικός. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά του σε σχέση με τους μέχρι τώρα φορ του ΠΑΟΚ που ήταν συμμετοχικοί, αλλά μέχρι εκεί. Mm-hmm. Ο Τσάλοφ ήταν και συμμετοχικός. Είχε 4 τελικές. Είχε κερδισμένο πέναλτι. Είχε κίνηση χωρίς την μπάλα. Μπόρεσε να κάνει τελικές και με το κεφάλι και με τα πόδια. Δίνει ωραία, κάνει ωραία ενέργεια με τον Μουργκ εκεί που στη φάση που του δίνει την μπάλα, που είναι δίπλα του. Γενικά, μου φάνηκε ένα παιδί το οποίο έχει πολύ καλή αντίληψη του χώρου. Έτσι, σαν αυτό και προσαρμόστηκε γρήγορα σε αυτό που, στο περιβάλλον στο οποίο μπήκε. Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα περίμενες. Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα περίμενες. Καλός με την μπάλα στα πόδια. Γενικά, έδωσε μια πολύ καλή, μια καλή εικόνα. Θα παίζει πάλι ο Μπράντον, βέβαια. Θα δούμε. Δεν ξέρουμε. Γιατί χθες, ας πούμε, κάναμε ένα poll στο live με τον Κώστα. Καλός ο Τσάλοφ, όχι, δεν μας άρεσε. Και τρίτο ήταν πάλι ο Μπράντον θα παίζει. Δεν οφείλω να σου πω ότι το πάλι ο Μπράντον θα παίζει. Βγήκε πρώτο. Οπότε θα δούμε, ρε. Πάντως, όντως, πέρα την πλάκα, είναι upgrade. Δηλαδή, με το μπαμ, δηλαδή με το καλημέρα, φαίνεται ότι είναι upgrade στη θέση. Έβγαλε ένα βιντεάκι ο Πάουκ μετά την παρακάμερα που δείχνει ότι με το που πάει στον πάγκο ο Τσάλοφ όταν του κάνει αλλαγή, του λέει Λουτσέσκου, εδώ δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο Τσάλοφ νομίζω ότι είναι εύκολα? Όχι, αυτό σημαίνει, επειδή η όλη περιραίωση ατμόσφαιρα μέχρι να φύγει από τη Ρωσία και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ήταν πού πας εκεί, πιο ελληνικό πρωτάθλημα και ένα τέτοιο, μια τέτοια κατάσταση. Εντάξει, τουλάχιστον εδώ θα φανεί κάπου, θα παίξει και Ευρώπη το παιδί. Εκεί είναι ξεχασμένο του Θεό, δεν ασχολείται κανένα. Ναι, είναι παρκαρισμένο. Παρκαρισμένο, ακριβώς. Τι έγινε με το πέναλτι? Πήγε να πάρει το πέναλτι, μετά δεν του το έδωσε, μετά του είπε όχι, δεν θα το χτυπήσεις. Το ήθελε ο Τσάλοφ, αλλά ο Τσέσκου δεν χαλάει την ιεραρχία. Όταν υπάρχει ο ΣΒΑΠ, τα εκτελεί ο ΣΒΑΠ. Και μετά βλέπουμε όταν υπάρχει ο ΣΒΑΠ. Του το έδωσε όμως στο πέναλτι που πήρε πίσω τελικά ο διαιτητής και πήγε να το χτυπήσει. Θα το έπαιρνε. Που ήταν 2-1 για να γίνει 3-1. Νομίζω ότι θα το εκτελούσε εκεί. Μπορεί. Επειδή ήταν ήδη 2-1 και ήταν ένα γκολ πάνω, γι' αυτό το λέω. Μάλλον ήταν πιο εύκολο για τον Λουτσέσκου να πει: OK, πάρ' το, ας πούμε, για να πάρει ένα γκολ. Ναι. Τέλος πάντων, πάντως είναι μια πολύ. Φαίνεται ότι είναι μια καλή λύση και δεν έχουμε δει και πολύ τη Σουντάλη ακόμα για να κρίνουμε και αυτόν. Κρίνουμε τον Τζάλοφ που τον είδαμε. Προφανώς το παιδί για να παίζει βασικός, μάλλον είναι και πιο έτοιμος από τη Σουντάλη, από ό,τι καταλαβαίνω. Σε αυτή την θέση τουλάχιστον. Και επίσης μπορεί να είναι και πιο κατάλληλος για τη θέση. Δηλαδή δεν ξέρω αν τη Σουντάλη τον πηγαίνει για μόνο για είναι φορ. Πιο φορ από τη είναι πιο φορ. Ναι. Και ότι η Σουντάλη, αλήθεια είναι ότι στη Γάνδη έχει κάνει καλά μάτς και αλλού. Όχι μόνο φόρ. Η Σουντάλη ήταν συνέχεια έπαιζε αριστερά. Αλλά απλά μετά τον τραυματισμό του, όταν επανήλθε, έπαιξε ως φόρ. Είναι και αυτό που λες, ότι ουσιαστικά έχει χάσει ένα χρόνο το παιδί. Ενώ ο Τσάλοπ δεν είχε τέτοια θέματα. Το παιδί ναι. Έχει κάνει γεμάτες χρονιές, έχει παίξει και φέτος κιόλας. Κρατάει προφανώς την νίκη ο ΠΑΟΚ, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό με την άμυνα είναι ένα θέμα. Με την άμυνα, συνολικά, την αμυντική του διάθεση και την αμυντική του λειτουργία. Και πλάτη έφαγε αρκετά, δηλαδή πίσω από ΣΒΑΜΠΟ εδώ έφαγε αρκετές φορές, νομίζω, ο Τόμας κινήθηκε. Δημιουργήθηκαν ζητήματα. Και η ταχύτητα κάποιων παικτών του αντιπάλου προκάλεσε ζητήματα. Κυρίως αυτό θα πω εγώ, η ταχύτητα. Γιατί σε φάση, ας πούμε, που με το Σάλαζαρ είναι εμφανές ότι έχει θέμα. Που εγώ δεν κατηγορώ τον Κετζιόρα και μου το εξήγησε ο Κώστας χθες. Ότι ο Κετζιόρα παίζει καταπληκτική άμυνα, μου λέει στη φάση. Όλοι λέει θα πούνε ότι εκτέθηκε στον γκολ του Μπασερακού. Πήγε να πάρει τα βήματα. Ναι. Α. Και μου λέει και ο Κώστας το προφανές για αυτόν που εγώ δεν θα το καταλάβαινα. Αν το δεις, μου λέει, η άμυνα παίζει εκπληκτική. Γιατί, του λέω Κώστα. Γιατί μου λέει τον έχει αναγκάσει, ενώ έχει μειονέκτημα στη φάση. Ναι. Έχει ξεκινήσει πιο. Ο άλλος έρχεται με φόρο, ο άλλος πρέπει να γυρίσει για να τρέξει. Να μην συγκλίνει και να πάει. Τον έχει αναγκάσει να πάει στο αριστερό του. Απλά ναι. Ο άλλος είναι καλός παίκτης. Ναι. Και το κάνει έτσι όπως το κάνει, που είναι εντάξει, πάρα πολύ ωραίο τελείωμα. Και δεν φταίει και ο τερματοφύλακας για μένα, γιατί τον ευθυνδιάζει. Δεν πιστεύω ότι το περιμένει ότι θα την τσιμπήσει έτσι με το μητάκι. Και μετά την ξαναβλέπω τη φάση και λέω: έχει δίκιο. Γιατί ο Κετζιόρα, ασθμένοντας, εντάξει, δύσκολη φάση, αλλά τον οδηγεί στο αριστερό του πόδι. Οπότε εκεί που λένε οι περισσότεροι. Με βάση τα δεδομένα τη φάση. Ακριβώς. Έκανε ότι. Οι περισσότεροι λένε κακή άμυνα. Τον ξεφτύλισε. Και η τελική απάντηση είναι ανάποδη. Είναι τρομερό πραγματικά πώς βλέπει πολλές φορές τις φάσεις. Λοιπόν, εντάξει, κουβέντα για την διαιτησία προφανώς έγινε. Εγώ θα πω το εξής. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μπορεί να εμφανίζεται ότι πήρε 2-3 πραγματάκια από το παιχνίδι, αλλά γίνεται και κουβέντα παραπάνω από ό,τι πρέπει αυτή τη στιγμή για την αρχή που είμαστε. Παραπάνω από ό,τι πρέπει. Τι εννοώ, ότι θα βγει χρεωμένος ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο αρχή πρωταθλήματος, είναι αρχή νέας διοίκησης, ΕΠΟ, είναι όλα αυτά. Ακριβώς.
Δηλαδή, και... βάλε και αυτό μέσα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα τον χρεωθεί ο ΠΑΟΚ τον Γκαγκάτση. Συχνά πυκνά θα γίνει αυτό. Ήδη γίνεται. Αυτό είναι, νομίζω, το ήξερε και ο ίδιος και ο ΠΑΟΚ όταν πήραν την απόφαση. Γιατί φαντάζομαι και ο κύριος Γκαγκάτση όταν πήρε την απόφαση να πάει, και ο ΠΑΟΚ θα του είπε ναι, πάνε. Δεν νομίζω ότι δεν ρωτήθηκε με κύριο Σαββίδη. 100% προφανώς. Οπότε νομίζω ότι και οι δύο πλευρές αντιλήφθηκαν ότι κοίταξε να δεις σε κάθε διαθέσιμη ευκαιρία να μας χρεωθείς, θα μας χρεωθείς. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει αυτό. Ήδη έχει γίνει το Παναθηναϊκό και νομίζω ότι θα συνεχίσει να γίνεται. Αν κρίνω από την αντίδραση. Αν τελειώσαν εκλογές 11 η ώρα, 11 και δεν βγήκε ένα κίνητρο. Ακριβώς. Και θα συνεχίσει να γίνεται από ό,τι καταλαβαίνω και από την πλευρά της ΑΕΚ. Γιατί αυτοί οι δύο από ό,τι φαίνεται είναι λίγο απέναντι. Εντάξει. Άποψή μου, το είπα και στο live, εντάξει, το πρώτο πέναλτι για μένα δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ υπερβολικό πέναλτι. 10 πέναλτι σε κάθε μάτσα. Μπορούν να μας πούν βάσει ποια σου σκεπτικού ήταν πέναλτι. Δηλαδή ο διάλογος στο VAR. Παρένθεση ανοίγω. Για μένα, το έχω πει πολλές φορές, το λέω και το τώρα. Το είχε κάνει κάποια στιγμή η Λίγκα αυτό. Όχι μόνο αυτό που λες, το οποίο είναι η εξήγηση μετά. Αυτό το κάνει μόνο ο Κλάντεμπεργκ, κανένας άλλος. Νομίζω μόνο ο Κλάντεμπεργκ. Ναι. Εκτός αν το κάνει και ο Μπένετ και δεν το θυμάμαι. Νομίζω μόνο ο Κλάντεμπεργκ το έκανε. Και μάλιστα το σταμάτησε κάποια στιγμή. Κακός, πάρα πολύ κακός. Γιατί εκπαιδευόμαστε κιόλας, όλοι μας και οι φιλαθλοί και εμείς. Εγώ πάω ένα βήμα παραπάνω. Δημόσια να ακούγονται τα πάντα. Και όχι μετά, εκείνη την ώρα. Το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι. Το εκείνη την ώρα είναι λίγο, θα βάλει πολύ, πολύ ένταση. Διαφάνεια, Αντώνη. Διαφάνεια. Στο NBA υπάρχει κανονικά η συνομιλία. Ναι, διαφάνεια, ναι. Διαφάνεια. Εκείνη την ώρα, το τι ακριβώς. Στα μεγάφωνα του γηπέδου, κάθε γήπεδο έχει μεγάφωνα. Στα μεγάφωνα του γηπέδου, ακριβώς η συνομιλία του διαιτητή με τον VAR. Οι διαιτητές και οι αποφάσεις τους είναι κομμάτι του αγώνα. Ο φύλαθρος πληρώνει για να δει το παιχνίδι. Η διαιτησία είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Έχουν την υποχρέωση να του προσφέρουν και αυτό. Τίποτα να μην είναι κρυφό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Γι' αυτό σου λέω: δεν είναι θέμα το να πω εγώ αν είναι ή δεν είναι πέναλτι. Το θέμα είναι αυτό που αποφάσισε να μου πει βάσει ποιου σκεπτικού το αποφάσισε. Για να ξέρω όταν θα δω την επόμενη ίδια φάση. Γιατί δεν το έδωσε τότε. Και γιατί το έδωσε εσύ, γιατί δεν το έδωσε αυτό. Αν υπάρχει σε αυτό το θέμα κάποιο. Να υπάρχει θέμα το ότι μένει στην κρίση του διαιτητή ή οτιδήποτε. Βέβαια, κάθε φάση θα σου πούνε είναι διαφορετική. Έτσι. Κάθε φάση έχει άλλη γωνία, μπορεί εκεί να τον εμποδίσει περισσότερο. Τέλος πάντων, κάθε διαιτητής, άμα θέλει να γλιστρήσει, γλιστράει. Θα πει κάτι διαφορετικό. Και κάτι ακόμα, συμπληρώνω και το προεκτείνω, να μιλάνε οι διαιτητές. Κάποτε ήταν να γράφεται, νομίζω ο κύριος Σαμπράκος το έγραψε, δεν είμαι σίγουρος. Συμφωνώ, να μιλάνε οι διαιτητές μετά το μάτς. Δεν καταλαβαίνω γιατί απαγορεύεται να μιλάνε οι διαιτητές. Να μας εξηγούν οι διαιτητές μετά το μάτς. Βγαίνει ο κύριος Φωτιάς. Τι απόφαση πήρες. Κύριε Φωτιά, γιατί το δώσετε αυτό το πέναλτι, εδώ υπάρχουν αντιδράσεις και τα λοιπά. Κασέτα είναι όμως, να εξηγούνε. Το έδωσε αυτό το πέναλτι γιατί ο κανονισμός λέει ότι άμα τον κρατάει. Αυτό, αλλά το λέει. Δηλαδή, να υπάρχει μια εξήγηση, να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Δεν είναι, δηλαδή. Δεν έχουμε δικαίωμα να ξέρουμε. Έχουμε δικαίωμα. Απλά στο περιβάλλον που είμαστε, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Εγώ το είμαι πολύ θετικός. Από την άποψη ότι θα είναι καλύτερο, θα βοηθήσει πάρα πολύ και τον κόσμο να καταλάβει. Γιατί θα λένε όλοι. Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, στην φάση με τον Παναθηναϊκό. Θα έβγαινε ο κύριος Σιδηρόπουλος και θα έλεγε: δεν ισχύει αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός, γιατί το και το και το και το. Και τέλος. Και τέλος. Τέλος. Και άμα το λέει ο Σιδηρόπουλος, λες: είναι ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Έτσι θα είναι. Δεν θα το δεχτεί ο Παναθηναϊκός, οκ, okay, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, κουβέντα να γίνεται. Ναι. Το δεύτερο πέναλτι που πάω για μένα είναι πέναλτι, βαρύσιο μεν, αλλά τον πατάει καλά, γεμάτα. Εντάξει, είναι πέναλτι. Και το μυστήριο πλανάται πάνω από το Βιρίνια. Δεν ξέρω αν τον έχει βρει, να πω την αλήθεια. Μπορεί να τον έχει βρει. Μένα μου κάνει εντύπωση ότι ο Βιρίνια ορκίζεται στο παιδί του. Ορκίστηκε στο παιδί του. Ναι, ναι, ναι. Έτσι πως διάβασα τα λόγια του. Έτσι πως διάβασα τα λόγια του σε εικόνα. Α, εκεί στο ναι, διαιτητή. Ναι, εκείνη την ώρα. Ότι δεν τον βρήκα. Ναι. Live φαίνεται πάρα πολύ πέναλτι. Δηλαδή έχει απλά πέναλτι, λες πέναλτι bars. Μετά δεν καταλαβαίνεις αν το βρίσκει. Ξέρεις τι, έχω το κακό συνήθειο να θέλω να βλέπω τις φάσεις σε ροή. Να μην μπαίνω σε δίκαση να δω το πάγωμα της εικόνας, ναι, και τέτοια. Δηλαδή, να βλέπεις αυτό που βλέπεις. Γιατί σκέφτομαι ότι ξέρεις τι, okay, εγώ έχω την πολυτέλεια, ούτε διαιτητής είμαι, ούτε με βαραίνει η φάση, αλλά. Ναι. Όχι, δεν παίρνω όρκο. Δεν παίρνω όρκο. Το πέναλτι πάντως αυτό που δίνει στον ΠΑΟΚ στον Κετζιόρα είναι σε μια κατηγορία πέναλτι που. Και δίνονται και δεν δίνονται.
Εγώ είμαι πιο πολύ προς το δεν δίνονται. Γιατί θεωρώ ότι αν δίνονται, θα δίνονται πάρα πολλά. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι ότι δεν δίνονται, είναι ότι άμα αρχίσουμε. Ναι, δεν πάει. Θα ξεφύγει πολύ. Δηλαδή πάμε, θα μιλάμε για 4-5 το μάτς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, άμα αρχίζουν να δίνονται αυτά. Αλλά ήταν ωραίο ο αγκάλιασμα. Ότι βάζει χέρι, βάζει ξεκάθαρα. Αγκάλιασμα, συνοδεία. Δεν πιστεύω ότι. Έτσι μας έχουν κάνει από κλαμπ, πιωμένοι. Σωστό. Μου έχουν πει, δεν ξέρω. Ναι, ναι, δεν καλά, ναι, για άλλους πάντων. Θεωρώ ότι δεν είναι ικανό αυτό να τον ρίξει, κατά την άποψή μου. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Κοτζιέρα πέφτει για να το πάρει. Okay, αυτά εγώ τα δέχομαι. Γενικά πάντα ήμουν από αυτή τη άποψη. Το να πέσω, να κορδέψω, γιατί υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα. Σε όλα τα αθλήματα υπάρχει. Σε όλα. Ούτε συζήτηση. Ακόμα και οι μεγαλύτεροι παίκτες κορυδεύουν διαιτητές. Δείτε παραδείγματα, LeBron James και εγώ, Michael Jordan. Θα κάνουν λίγο θεατράκι. Λοιπόν, Shamrock Rovers. Τι ξέρουμε για αυτούς αρχικά. Τι κουμάσια είναι αυτά, δηλαδή τι είναι, τους φοβόμαστε, δεν τους φοβόμαστε, τι είναι. Θα νομίζουν κάποιοι ότι βλέπουν τις προηγούμενες εκπομπές που κάναμε, αλλά φάνηκε νομίζω και από τα παιχνίδια με την Μπάνια Λούκα, αλλά κυρίως από τα παιχνίδια με τη Μάλμε, ότι ο Πάκος έχει να βοηθηθεί τον εαυτό του και μόνο. Mm-hmm. Είναι ομάδα με ρυθμό, είναι ομάδα σκληροτράχυλη. Είναι χαμηλής ομάδα ποιότητας, okay. Ναι. Διάβασα, ας πούμε, ότι 9 παίκτες του ΠΑΟΚ ξεχωριστοί, όχι μαζί, ναι. Ξεχωριστά ο καθένας, ναι. Έχουν μεγαλύτερη αξία από όλο το ρόστερ, ναι, τους. 4 εκατομμύρια είναι το ρόστερ, μιλάμε για 2 παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι τεράστιο το handicap, πολύ μεγάλο. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία παίζει με πεντάδα πίσω, ψηλό σταθερά, σε όλα τα ευρωπαϊκά της. Ναι. Στην Τσέλιε μέσα, τα σημειότυπα που είδα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχω δει το μάτς, να είμαστε κάπου άνθρωποι. Στα στιγμιότυπα υπέφερε με στην Τσέλια, δηλαδή είχε πάρα πολλές φάσεις η Τσέλια, yeah, και το 1-0 είναι φτωχό. Και το πληρώνει μετά στο δεύτερο μάτς που αποκλείεται η Τσέλια. Που... Δηλαδή αν είχε καλό σκόρ από το πρώτο παιχνίδι, καλά ήταν το φοβερό να περάσει ούτως ή άλλως. Η Τσέλια έδειξε ξεκάθαρα στον ΠΑΟΚ ότι αυτή η ομάδα μπορεί να παίζει με 5, αλλά δεν μπορεί σωστά να διαχειριστεί το τι σημαίνει δίνω την μπάλα στον αντίπαλο. Γιατί υπάρχει το δίνω την μπάλα στον αντίπαλο και καταφέρουν και δεν μου κάνουν φάσεις, αλλά δεν μπορώ να την κρατήσω, οπότε την παίρνει συνέχεια. Και υπάρχει το δίνω τον μπάλα στον αντίπαλο ή μου την παίρνει ο αντίπαλος και συνεχώς βρίσκει τρόπο, παρά το γεγονός ότι έχω ψηλά κορμιά, έχω κόσμο μες στην περιοχή. Σε ζορίζω. Έφαγαν 6 γκολ από την Σπάρτα Πράγας στο Champions League και στη συνέχεια απέκλεισαν την Τζέλια, αφού είχαν παίξει και νωρίτερα βέβαια, είχαν αποκλείσει την Vikingur. Πολύ έμπειρη ομάδα στην Ευρώπη, αυτό τους το δίνουμε. Πάρα πολλά μάτς. Δηλαδή έχουν ζήσει τα πάντα. Έχουν μπει και όμιλο και με τον ΠΑΟΚ προφανώς τότε. Τότε ήταν η πρώτη φορά. Είχαν αποκλείσει στα play-off την Παρτιζάν στα πέναλτι. Ήταν η πρώτη φορά που είχαν φτάσει σε όμιλο. Πρέπει να έχουν ξαναμπεί από τότε σε όμιλο, νομίζω. Όχι. Δεν σου πω, μπορεί να κάνω λάθος. Πάντως γενικά είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα. Παιγμένη ομάδα, ψημένη ομάδα με πάρα πολλά παιχνίδια, με ρυθμό. Αυτό το οποίο είδαμε ότι έπαιξε ρόλο στα μάτια με τη Μάλμε. Έπαιξε ρόλο ο ρυθμός και η ενέργεια που είχε η Μάλμε, ειδικά στην παράταση. Εντάξει, ο συμπάτης ήταν άδειος και ψυχολογικά ο ΠΑΟΚ. Ναι, ήταν πολύ εμφανές. Πολύ εμφανές. Αλλά δεν είναι ομάδα που θα φοβηθείς αυτή τη στιγμή. Αυτό που είπες, δηλαδή μόνο αν κάνει πολύ κακό μάτσο ΠΑΟΚ, ας πούμε, αν είναι μονάδες του είναι σε τόσο κακή μέρα. Η λογική λέει ότι βλέπουμε πάλι όλους τους βασικούς, έτσι. Δηλαδή, και ο Κουλιεράκης, εδώ είναι ένα θέμα. Ο Κουλιεράκης παίζει κανονικά. Ναι. Το στάτους του είναι φεύγει, δεδομένα. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για τέλος Αυγούστου. Μιλάμε για. Ναι, 29, 30, 29 είναι το δεύτερο παιχνίδι. Το ξέρουν άπαντες αυτό πλέον. Ναι. Τα λεφτά είναι συγκεκριμένα, είναι 15. Ναι. Υπάρχει ποσοστό μεταπόλησης. Ναι. Η Βόλφσμπουργκ που προέκυψε το πουθενά, βγήκε από τη στροφή, έτσι. Όχι, η Βόλφσμπουργκ το δούλεψε πολύ καλύτερα από την Άιντραχτ. Η Άιντραχτ επικοινώνησε με τον Κουλιεράκη, μετά κάπου χανόταν, μετά ξαναρχόταν. Η Βόλφσμπουργκ είπε. Σε θέλουμε γι' αυτό, να κάνουμε αυτό, έχουμε αυτό το πλάνο. Ο τεχνικός διευθυντής ήρθε τις παραμονές του αγώνα με τη Μάλμε. Αυτό σημαίνει ότι φεύγει ο ένας, δεν θα φύγει κανένας άλλος. Ανοίγω παρένθεση. Έτσι πως είδες τον Κουλιεράκη, τον είδες να έχει το μυαλό τη μεταγραφή του ή ότι συζήτησε με ανθρώπους της Wolfsburg 2-3-4 μέρες πριν από ένα παιχνίδι εκατομμυρίων για τον ΠΑΟΚ. Όχι. Αυτό. Δεν τον είδα. Αυτός είναι ο Κουλιεράκης. Αυτό είναι το μεγάλο του προσόν.
ξεχνάει την προηγούμενη φάση. Και μέσα στο μάτς νομίζω ναι, γίνεται αυτό. Mm. Ξεχνάει την προηγούμενη φάση και πάει κατευθείαν στην επόμενη. Αυτό νομίζω είναι ότι τα ψυχικά του χαρακτηριστικά είναι τέτοια που τον κάνουν να είναι μεγάλη σπάστα παίκτη. Είναι... Συν των ικανοτήτων που έχει βάσει των σωματικών του χαρακτηριστικών. Ναι, και εδώ θα πω ότι είναι παιδί το οποίο όπως όλα τα παιδιά που ξεκινάνε δεν απέφυγε λάθη. Έχει κάνει λάθη στο παρελθόν, στον ΠΑΟΚ. Αλλά ενώ άλλους θα τους συνθλίψουν αυτά τα λάθη ψυχολογικά, ο ίδιος πραγματικά φαινόταν ότι το ξεχνάει το λάθος και μέσα στο μάτς. Δηλαδή ότι δεν τον επηρεάζει. Αυτό είναι πραγματικά τρομερό. Σου έδειξε, αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά σου έδειξε ποτέ να παίζει ψηλωμένος επειδή. Όχι. Και δέρνει στα μάτς. Όχι. Αυτό. Ούτε αυτό. Γι' αυτό μίλησα για τον χαρακτήρα του. Για τον τρόπο με τον οποίο παίζει είτε καίγεται ο κόσμος γύρω του, είτε πριν από 5 λεπτά έχει κάνει πατάτα του αιώνα, είτε έχουν περάσει 2 λεπτά που έχει βάλει 2 γκολ σε ένα μάτς. Ναι. Μοναδικό ψεγάδι που μπορώ να πω είναι κάνα 2 φορές που έκανε θεατράκι για να πάρει πράγματα, ας πούμε, αλλά εγώ πάλι λέω ότι αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Απλά να μην το κάνει συνέχεια, εκείνη το θέμα. Εντάξει. Συμφωνώ σε όλα. Τώρα, αυτό σημαίνει βέβαια ότι δεν θα φύγει άλλο, φαντάζομαι έτσι. Δηλαδή, θέμα Κωνσταντέλια δεν θα προκύψει λογικά. Ποτέ δεν ξέρει βέβαια, αλλά λογικά όχι. Λογικά όχι. Άρα, επιστρέφουν όλοι κανονικά. Υπάρχει περίπτωση να δούμε Τσάλοφ πάλι ή Μπράντον λογικά. Δεν το αποκλείω. Αν μιλούσαμε για παιχνίδι Σάββατο-Τρίτη, θα σου έλεγα ότι τα μοίρασε. Αλλά δεν το αποκλείω με βάση και την εικόνα του Τσάλοφ. Τάισον. Είμαι δηλαδή στο 60-40, στο 60 Τόμας, 40. Τσάλο. Νομίζω ότι ο Τάισον θα είναι καλά, αν προπονηθεί καλά. Μπάμπα, Κουλιεράκης και Τζιόρα, okay. Σάστρε. Ναι. Ότο δεν έχουμε ακόμα. Ότο θα πρέπει να κάνει 3-4 προπονήσεις. Καμαρά. Καμαρά, ο Σντόεφ. Ένας εκ των άλλων δύο, ο Σντόεφ λες. Ναι. Τάισον, Ντέλιας. Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς. Και Μπράντον. Οκ, αυτή είναι η δεκάδα. Και περιμένουμε κάτι μεταγραφικά ακόμα, έτσι. Δεν έχουμε τελειώσει. Οπωσδήποτε. Δύο κεντρικούς αμυντικούς. Δύο, ναι. Μα ήδη έψαχνε. Ήδη έψαχνε τη θέση του Εκόνγκ. Ο Εκόνγκ έχει φύγει. Οριστικά. Ναι. Επίσημα, ενώ δεν έχει φύγει. Όχι, επίσημα όχι. Ενώ δεν είσαι προπονήσεις. Όχι. Δεν πηγαίνει. Okay. Άρα έχει φύγει οριστικά. Άρα ο Κουλιεράκης φεύγει. Ο Εκόνγκ έχει φύγει. Έχουν ένα θέμα και για την ολοκλήρωση των μεταγραφών, για το πώς γίνονται και αυτά. Να πάρουν την έγκριση του κράτους και όλα αυτά. Ναι, Σαουδική. Νάσμπεργκ, Μιχαηλίδης και Τζιόρα. Τρεις μείνανε. Ναι. Ο ένας στον οποίο είναι ο Νάσμπεργκ. Και ο Θημιάνης. Και ο Θημιάνης, τέσσερις, σωστά. Και θέλεις άλλες δύο, λες. Ναι. Να πάμε στους έξι, δηλαδή. Να πάμε στους έξι. Στους πέντε και τον Νάσμπεργκ. Στους πέντε και τον Νάσμπεργκ. Δηλαδή πέντε συν ένας. Ναι, συγγνώμη, αλλά αυτό μου βγήκε αυτό. Άρα ο συν ένας είναι ο Νάσμπεργκ. Δεν είναι ο Θημιάνης. Που ο Νάσμπεργκ είναι από πέρυσι. Ή πρόπερση. Από την άποψη ότι αν να φύγει κάποιο, δεν θα φύγει ο Θημιάνης. Σωστό, γι' αυτό θέλω. Ναι. Γι' αυτό. Δύο δηλαδή. Ένας εκ των οποίων είναι αριστεροπόδαρος. Μάλλον. Εκτός κι αν είναι διεξοπόδαρος και μπορεί να παίξει αριστερά και έχει παίξει αριστερά. Όχι πιστεύουμε ότι θα και δεν πειράζει ας παίξει. Top level πρέπει να έρθει ο ένας. Λογικά. Για βασικός. Ναι. Τον Ζυγκό τον οποίο παλεύει ο ΠΑΟΚ. Έχει top level. Έχει παραστάσεις, ναι. Έχει καριέρα. Και έχει παίξει και δεξιά και αριστερά στην άμυνα. Ναι. Και το αριστερό μπάκα που ακούγεται ένα παιδί από τη Β' Ισπανίας. Ναι. Πώς τον λένε αυτόν, Τζόναθαν Γκόμες. Το προχωράει αυτό. Ναι. Που θέλει να πάει για μεταγραφή και για δανεισμό. Μάλιστα. 20 χρόνων, Μεξικανός γεννημένος στο Τέξας. Μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Μεξικό σε ποια εθνική θα παίξει. Έχει παίξει δεύτερη κατηγορία Ισπανίας 50 παιχνίδια. Ανοίγει στη Real Sociedad, έπαιξε στη Real Sociedad Β' μια χρονιά όταν ήταν στην δεύτερη κατηγορία, έπεσε και δόθηκε αδανικός σε ομάδα που έπαιξε πάλι Β' κατηγορία. Διάβασε ότι η Sociedad τον πήρε 90 χιλιάρικα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, είναι πάρα πολύ λίγα λεφτά. Από την Αμερική που έπαιζε, τον πήρε 90 χιλιάρικα. 90 χιλιάρικα θα έκανε τα αεροπορικά του και μετακόμιση. Πραγματικά δηλαδή, ναι. Πολύ λίγα. Λοιπόν, πάμε στο προγνωστικό. Το προγνωστικό μας το οποίο είναι να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Γκολ-γκολ δηλαδή στο 2-15. Καταλαβαίνετε ότι. Όσο περνάει ο καιρός αυτά τα 2-15 σε γκολ-γκολ του ΠΑΟΚ, θα αρχίσουν να πέφτουν. Ναι. Ναι. Μακάρι να μείνουν ψηλά, γιατί σημαίνει ότι θα βγαίνει. Σωστό. Okay, εντάξει. Αυτή τη στιγμή όμως καταλαβαίνετε ότι με την εικόνα που έχει ο ΠΑΟΚ για τις φάσεις που τρώει και τα γκολ που τρώει, το 2-15 στο γκολ-γκολ είναι μια καλή απόδοση, την παίρνουμε δηλαδή.
Παρότι εντάξει, ο αντίπαλος δεν είναι τόσο ποιοτικός, αλλά ούτε η Μπάνια Λούκα ήταν ποιοτική και έβγαλε τον γκολ. Οπότε γκολ στο 2-15. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη που ήταν εδώ για ακόμη μια φορά. Θα πας σε Ιρλανδία? Όχι. Δεν θα πας. Όχι. Έχω πάει, είχα πάει και όταν είχε παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Σάμροκ και όταν είχε παίξει με την Bohemians. Αυτή τη φορά όχι. Τρίτη φορά Ιρλανδία, εντάξει, νομίζω είναι έχω πάει τρεις φορές έχω πάει Ισραήλ. Ω, Ισραήλ. Ναι. Έχει ψωμί το Ισραήλ. Κοίταξε, είχα πάει, τη μία φορά είχα πάει Αύγουστο. Που, δηλαδή, βγαίνουν και τα δελτία ειδήσεων και λένε ευχάριστα τα νέα για τον καιρό. Η θερμοκρασία θα κατέβει στους 44 βαθμούς. Ναι, ναι. Στο Ισραήλ, πω, αυτό, ναι. Κόλαση. Εντάξει, δύσκολη πίστα το Ισραήλ, όπως και να έχει, ειδικά όταν πήγαινε σε τέτοιες εποχές. Πήγες πέρυσι με την Μπιτάρ? Όχι, είχα πάει τις προηγούμενες. Πιο παλιά. Πάει, ναι. Ευχαριστώ τον Αντώνη και πάμε να δούμε τα επόμενα, το επόμενο παιχνίδι, Παναθηναϊκός. Και από Αντώνη Τσακαλέα πάμε στον άρχοντα των προγνωστικών, στον άρχοντα του πρώτου ποδιού Χαλκιδικής, στον άρχοντα της Καλαμαριάς, στον άρχοντα του γραφείου, στον άρχοντα της νύχτας. Στην Καλαμαριά, γιατί από εκεί και μετά έχει κόκκινη γραμμή, δεν πάει, δεν ξέρει, έχει σύνορα. Πληρώνει ιδιώδια. Στον Αριστείδη Χατζηγεωργίου, πού είσαι ψηλέ? Μόνο άρχοντας του γραφείου είμαι, από όλα όσα ανέφερες. Είσαι. Πράγμα. Σταμάτα. Μόνο άρχοντας του γραφείου είμαι. Είσαι άρχοντας του πρώτου ποδιού Χαλκιδικής. Σταμάτα. Είσαι άρχοντας. Είσαι. Καταρχάς, έχει σπίτι στο πρώτο ποδιού Χαλκιδικής. Ελάχιστοι έχουν, ένα από αυτού εσύ. Όχι, πολλοί έχουν, να ξέρει. Το γραφείο, ελάχιστοι. Κάνα άλλο. Από το γραφείο, ναι. Από το γραφείο, εντάξει. Το γραφείο, εντάξει. Θα ήθελα να έχω σπίτι στο πρώτο ποδιού Χαλκιδικής. Θα ήθελα. Έχω. Α, δεν ξέρω. Θα το δούμε, θα το μιλήσουμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα ήθελε. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελε. Αν δεν είχα. Αλήθεια τώρα, αν δεν είχα. Σπίτι δεν θα πήγαινα ποτέ στο πρώτο ποδιού. Ναι, αν είχε σπίτι όμω και το εκμεταλλευόσουν και έβαζε ένα φράγκο, δεν θα ήταν άσχημα. Καλά, εντάξει. Γίνονται. Κάτι τέτοια γίνονται. Κάτι νεκρέ περιόδου γίνονται. Βγαίνει λίγο το ψωμάκι. Λοιπόν, έχουμε τον άρχοντα των προγνωστικών, ο οποίος επιστρέφει. Ο άρχοντας του πεταράδες.gr, μεγάλος φιλός. Ο οποίος φυσικά έχει επιστρέψει και στα live στο YouTube με το Φρουρό. Ξεκινήσατε, κάνετε δύο εκπομπές ήδη. Πήγε πολύ καλά το πολύ Σάββατο. Πολύ καλά πήγατε. Πάρα και... πολύ καλά πήγε το Σάββατο. Είχατε πολύ Κυριακή. Κόσμο. Και την Κυριακή. Και το Σάββατο και την Κυριακή πάρα πολλοί κόσμος. Ανέβηκαν και εγγραφές πάρα πολύ. Το Σάββατο πήγε καλά και στο live. Είχε την πολύ καλή ροή. Χθες. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά στο live. Τα προγνωστικά. Βέβαια τα προγνωστικά πήγανε καλά. Έβγαλε και ο Γιάννης μια τριάδα. Εμείς χάσαμε ένα παιχνίδι τέλος πάντων. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε και εμείς μια τριάδα. Αλλά πήγε καλά στα pre-game σημεία σχετικά. Κάποιες μην γκρίνιαζες. Λέει, έργες, ανοίχτηκα, κάναμε λάθη. Κάτι τέτοιο. Ναι, ανοίχτηκα εκείνη την ώρα γιατί αναβάζανε και στο chat πολλά σημεία. Τα πήραμε. Στο τέλος, εντάξει, κάτι σώθηκε. Την πάτησες δηλαδή σαν αρχάριο την πάτησες. Κάτι σώθηκε, ναι, κάτι σώθηκε. Ο ψηλός, ο οποίος είναι ο βασικός tipster του πεταράδες.gr, εκεί τον θα διαβάσετε τις επιλογές του. Πλέον έχει επιστρέψει από την ολιγόμηνη άδειά του. Μόνο δύο μήνες, τρεις κάπου τόσο έλειπε. Ήταν πολύ καλό. Γιατί μέτρος. Με έφαγε και προχθές. Είδες τι προπαγάνδα έκανα. Ναι, γιατί δηλαδή, το πίστεψαν. Όλοι το είχαν πιστέψει. Δηλαδή το μιλήσατε τόσο. Καλά, ο άλλος το πουλάει. Ο άλλος το πουλάει πέρα. Δηλαδή, ό,τι και να πει είναι όμως. Εκεί τελείωσε. Το πουλήσε μου πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά το πουλήσε. Υπάρχει ένα. Έχεις ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ. Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι, πες μου. Έχεις καμπανόφατσα. Δηλαδή, όλοι πιστεύουν ότι εσύ λες λάθος, εσύ λες χαζομάρα. Και πιστεύουν είτε το Φρουρό είτε εμένα. Για μένα κανένα δεν μπορεί να πιστέψει ότι λέω ψέματα. Κατάλαβες. Αυτό είναι το καλό μου. Ναι, το θέμα είναι εσύ όμως πού το πεις, γιατί εγώ έλειπα άδεια. Το μιλήσατε όταν κάνατε το live για το. Μετά τις ναι, 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 παιχνίδια. Ναι. Όχι, ο Φρουρός γκρίνιαξε μόνος του. Ότι λείπει πόσο καιρό, πώς με έχουν κορδέψει έτσι και τέτοια. Και μετά εγώ το πήρα και το. Κάτσε, ρε, περίμενε. Δύο εβδομάδες δεν παίρνουμε. Κάθε καλοκαίρι δύο εβδομάδες. Εσύ πόσες μέρες πήρες άδεια το καλοκαίρι? Δύο εβδομάδες πήρα. Αλλά εγώ δεν έχω συνεργάτη το Φρουρό. Ο Φρουρός παρεξηγήθηκε που έφυγε δύο εβδομάδες και αυτό έφυγε μόνο μία. Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Πώς με κορυδέψαν έτσι, έλεγε. Ήθελα να πάρει και αυτό μια. Ήθελε άλλη μια εβδομάδα. Ναι. Μια εβδομαδούλα. Αφού δεν μπορεί. αφού δεν μπορεί να πάρει άδεια. Δεν προβλέπεται, πες του. Δεν προβλέπεται. Όχι, δεν μπορεί να πάρει άδεια από την άλλη τη δουλειά, ούτως ή άλλως. Αυτό δικό του θέμα, δική του ανηφόρα. Δεν προβλέπεται. Λοιπόν, ως άρχοντας του πρώτου ποδιού θα μας δώσει το ρεπορτάζ με τα σούτια με τους Βούλγαρους. Θα μας πει εκεί. Δεν ξέρω τίποτα. Έλα, δεν ξέρω τίποτα. Αλήθεια δεν ξέρω τίποτα. Ωραία. Και δεν πήρα, γιατί μίλησε και με τον Θανάση και με λέει μάθε, δεν ρώτησα να μάθω τίποτα. Αλήθεια. Αλλά γενικά μου είπαν ότι είχε πολύ σούτι. Πολύ σούτι, όχι στο περιστατικό ή. Όχι, γενικά, κι άλλα σκηνικά. Ότι πέσαν πολλά σούτια. Φέτος για Χαλκιδική, δηλαδή, ας πούμε, πρώτο πόδι,
πρέπει να έγινε ρεκόρ. Δεν ξέρω. Ρεκόρ φάπας δηλαδή. Ρεκόρ φάπας. Για ανόητους λόγους. Δηλαδή για να μην. Χωρίς να υπάρχει λόγος, ας πούμε, να παίξει ένα ξύλο. Λόγος, ας πούμε, μπορεί να είναι ότι άργησε να έρθει το ποτό μου, ας πούμε. Κάπως έτσι. Ναι, εντάξει, αυτός είναι λίγο πιο αστείος, αλλά ναι. Κοιτάς την κομμενά μου. Αυτό είναι πρώτο και βασικό. Πρώτο και βασικό. Πρώτο και βασικό. Και μετά το δεύτερο είναι, άμα έχεις ξεφύγει λίγο, άμα έχεις κατεβάσει τα αρώμια σου. Άμα έχεις κουμπώσει κάτι. Άμα έχεις κουμπώσει, ναι. Έτσι, σε κάποια φάση στο μαγαζί που ήμουνα μπαίνανε με τα τέσσερα. Μπαίνανε και βγαίνανε με τα τέσσερα. Δεν έχω περάσει χειρότερα. Ίσως επειδή μεγαλώνω κιόλας. Επειδή έχω μεγαλώσει, βασικά, όχι μεγαλώνω. Έχω μεγαλώσει, δεν το θυμάμαι έτσι. Το πρώτο πόδι Χαλκιδικής. Καμία σχέση. Δηλαδή είναι όλο και περισσότερο πιο τραγικά. Το πρώτο έχει πολλούς πλέον Βαλκάνιους, έτσι, δηλαδή Σέρβους, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Σκοπιανούς. Να σου πω την αλήθεια με την οικογένεια έτσι και αδέρφια, ξαδέρφια που πήγα δεξιά και αριστερά σε ελεύθερο, πέρασα πολύ πιο ωραία από ότι να πάω beach bar. Σε beach bar, ας πούμε, τώρα να ανέβω που δεν οδηγάω. Αλλά τώρα είναι τραγωδία να φτάνεις προς το Πευκοχώρι, να μην έχεις μπει καν μέσα και να θες να πας στο Παλιούρι, ας πούμε. Τίποτα, κάνεις μια ώρα. Ζεις ένα προσωπικό δράμα, ψηλέ. Γι' αυτό σε αφήνω να μιλάς. Δηλαδή, να πεις στον κόσμο να ξεσκάσεις. Γιατί είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα το πώς θα πας στη θάλασσα. Όχι, είναι πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Πέρα Πευκοχώρι Παλιούρι δεν είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Εγώ δεν έχεις πάει εσύ. Από Σίβρι Πευκοχώρι έκανα 50 λεπτά. Είδες. Αλήθεια. Από Σίβρι Πευκοχώρι. Και πρόσεξε, έκανα 5 λεπτά και φυσικά πήγα από πίσω. Σίβρι Πευκοχώρι τώρα είναι. Σίβηρη είναι το πρώτο χωριό του Πουτσισάρου του Λευκοβαδιού, είναι 20 λεπτά, 25 λεπτά. Δηλαδή, Σίβηρη Καλυθέα είναι ένα τσιγάρο. Σίβηρη Καλυθέα είναι δίπλα. Ναι. Ναι. Και επέλεξα να μην πάω πάνω από Πευκοχώρη, πήγα από κάτω, από Παλιούρι, για να μην προκίνησε. Και πάλι έκανα 50 λεπτά. Α, δεν πήγε από Καλυθέα. Χασός είμαι. Να πάω πάνω, αποκολλήσω από Πευκοχώρη, Καλυθέα και τέτοια. Σωστό το σκεπτικό, σωστό. Ναι, από κάτω, ρε. Είναι πολύ κακά. Δηλαδή, αλήθεια σου λέω, άμα δεν είχα σπίτι, δεν θα ξαναπήγαινα πρώτο πόδι. Ναι, να μας δώσετε το ψωμί κάτω στα σχόλια, παιδιά. Γιατί γίνεται Χαλκιδική όσο έχετε πάει πρώτο πόδι. Όντως έχουμε ρεκόρ σε μανούρες και σούτια και τέτοια και φάπες. Εντάξει, έρχονται και κάτι Σερβοβούλγαροι, είναι λίγο τα παιδιά γυμνασμένοι, θα λέγαμε. Είναι. Είναι γυμνασμένοι. Πάνω στον άλλον. Δηλαδή, αυτό το ελεύθερο που έκανα δεν το αλλάζω με τίποτα. Το ελεύθερο το λες τι νοείς. Ελεύθερο φίλε να πας να πάρεις την ομπρελίδα σου και να μην έχεις κανέναν δίπλα σου. Δηλαδή, ο άλλος που. Να τον έχεις, ας πούμε, εκεί που είναι ο Γκούζ, ας πούμε. Να μην είμαι εγώ ή μια ομπρέλα εδώ και άλλοι να είσαι εσύ. Έχεις κάποια κρυφή παραλία. Να κάνουμε, να κάποιο αλλάζουμε. Διαμαντάκι, ξέρεις, δηλαδή κάποια κρυφή παραλία στο πρώτο πόδι που πρέπει να πάμε. Εκεί που πήγα κρυοπηγή, που πήγα σε μια παραλία που πήγαινα ανέκαθεν και πιτσιρικάς, τώρα δεν μπορώ να σου πω ακριβώς που είναι. Είναι ανάμεσα κρυοπηγή πολύχρονο. Τρομερά πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω. Είναι ανάμεσα κρυοπηγή πολύχρονο πάντως. Η παραλία έχει πολύ ωραία παραλία και είναι. Δηλαδή κατεβαίνεις. Γιατί είναι συγκρότημα και δεν ακούς τίποτα, ρε φίλε. Έχει την απόλυτη ησυχία. Πίνεις το καφεδάκι σου, μετά θες να πιεις την πυρίτσα. Συλλέγεις, γίνει 100 χρονών. Λυπάμαι που το λέω. Περίμενε, δηλαδή εσύ τι θα έκανες στη θέση μου. Εγώ είμαι 100 χρονών. Α, εσύ είσαι. Ναι, εγώ είμαι. Υιοθετείς ότι είσαι και δεν μπορείς. Εγώ είμαι, αδερφέ, το παραδέχομαι. Αλλά βλέπω ότι έχεις γίνει κι εσύ. Ναι, δεν γουστάρεις, δεν γουστάρεις. Μπορεί να φταίει ότι μεγαλώνει. Εντάξει, πας και 30 χρονών, ψηλέ. Αν δεν ήταν το φιλαράκι μου που δούλευε υποδοχή σου, αλήθεια σου λέω, δεν θα πήγαινα. Α, και διαφήμιση! Το είπα, ναι. Αυτό κοπεί, ρε. Ναι, το είπα. Άστο, δεν πειράζει, είναι φίλοι μας. Αν δεν δούλευε υποδοχή στο μαγαζί, δεν θα πήγαινα ποτέ. Και αν δεν με ζαλίζαν και οι δικοί μου να πάμε. Δεν πήγε. Δηλαδή, κοιμήθηκα 9 ώρα το πρωί. Σηκώθηκα δύο. Τι δράμα, ένα δράμα. Σηκώθηκα δύο και πονούσα ολόκληρο, ρε. Εντάξει, ήπια θάλασσα βέβαια. Ήπια, 6-7 ποτά τα ήπια. Πάμε τώρα στα. Το πρόσφερο ήπια. Λοιπόν. Γιατί το βιντεάκι είναι για τον Παναθηναϊκό. Όχι, για τα πάντα όλα. Για τον πρώτο πόδι Χαλκιδικής. Επέστρεψες από διακοπές και θα τα συζητήσουμε. Έτσι πάνε αυτά, ψηλέ. Εδώ είμαστε free spirit. Τα πάντα. Εντάξει, ναι, άμα θες να. Όχι, τα συζητήσαμε, εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, είδες το ματς χθες. Πολύ στους... λίγο το είδα, να σου πω την αλήθεια. Το είδα πολύ λίγο. Είδα ότι είχε αλλαγές βασικά ο Παναθηναϊκός. 9-11 ήταν διαφορετικό. Αλλά ήταν πολύ κακός. Ήταν πολύ κακός. Είχε μια φάση με τον Γερεμέγεφ. Τίποτα άλλο. Μια κεφαλιά. Τίποτα άλλο. Στο 0-0. Δίκαιο. Ναι, δίκαιο. Το είπαμε και πάνω. Νομίζω ότι και το προγνωστικό του Δημήτρη Βασιλάκου βγήκε ξεκούραστα. Ξεκούραστα. Μαζί το δηλαδή, καλό. Δηλαδή να δώσουμε τα κρέντη και σε μένα. Μαζί το καλό. Α, μαζί. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ήμασταν ανάμεσα σε δύο. Λέγαμε. Ποιο να κοντράρουμε, την ΑΕΚ ή τον Παναθηναϊκό.
Και ευτυχώς ο Θεός μας φώτισε, Άγιο είχαμε. Και κοντράμε τον Παναθηναϊκό και δεν κοντράμε την ΑΕΚ. Πιο πολύ πας εκεί όμως. Δηλαδή. Καλύτερη ομάδα Αστέρας. Καλύτερη ομάδα, αυτό είναι το πιο βασικό. Ότι είναι καλύτερη ομάδα Αστέρας και το έδειξε. Νομίζω ότι έχει θέμα το Παναθηναϊκός. Αν και στο ευρωπαϊκό που τον είδα. Το κυνήγησε πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολο να πηγαίνεις εκεί πέρα μέσα στην Ολλανδία. Ναι, όσο και κακό και να κάνεις διπλό. Ναι. Ή μέτριος, ας πούμε. Okay, ναι, ο Άγιαξ, ο οποίος περνάει μια περίοδο ανανέωσης, θα επιστρέψει σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι μεταβατικό το στάδιο του. Είναι μεταβατικό, αλλά και πάλι έχει πολλούς πιτσιρικάδες οι οποίοι μπορούν να αποδεικνύουν ταλαντούς και να πουληθούν μετά από λίγα χρόνια πολλά εκατομμύρια. Έτσι. Μεταβατικό είναι για τον Παναθηναϊκό, βέβαια. Δεν είναι μόνο για τον Άγιαξ, γιατί έχει νέο προπονητή. Αυτό είναι το μειονέκτημά του γενικά σε σχέση με τους άλλους τρεις. Με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που έχουν τον ίδιο προπονητή. Είναι δύσκολη πίστα να πας να κάνεις ομάδα, όχι από την αρχή ακριβώς βέβαια, γιατί έχει κάποιες σταθερές από πέρσι. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες, ο Γετβάη, ο Νταγκόφσκι, ο Μπακασέτας, ο Ιωαννίδης, ο Τσέριν, ο Ράο. Υπάρχει ένας κορμός. Υπάρχει ένας κορμός, σημαντικός κορμός. Απλά είναι κάποια παιδιά τα οποία σιγά σιγά θα μπουν. Ο Μαξίμοβιτς, ας πούμε, τώρα έπαιξε βασικός. Είναι παιδί το οποίο φαίνεται ότι κάνει μπάμ ότι κάποια στιγμή θα γίνει βασικός. Δηλαδή δεν γίνεται. Ας πούμε, το παιδί είναι πάρα πολύ καλό. Ο Τετέ που κι αυτός θα γίνει βασικός. Θέλει κάποια πραγματάκια ακόμα, δεν έχει κλείσει το ρόστερ του, αλλά είναι μεταβατικό το στάδιο και για τον Παναθηναϊκό γιατί έχει νέο προπονητή. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους άλλους και αυτό ήταν κάτι που το πλήρωσε στην πρεμιέρα. Δεν το μέτρησε καλά το μάτς. Μπορεί να υπολογίζει πολλά και να θέλει να βγει και Ευρώπη ο Παναθηναϊκός, να το κυνηγήσει πάρα πολύ. Στόχησε στο μάτς της Πέμπτης περισσότερο. Ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Δηλαδή μέτρησε τα δύο παιχνίδια και είπε ότι, OK, εδώ ας πάμε έτσι. Με τον Αστέρα, μπορεί, ας πούμε, λέμε τώρα, ξεσπάει κι άλλο το ποδάρι του, μπορούμε να κερδίσουμε, αλλά μπορούμε να αντέξουμε μια απώλεια. Την Πέμπτη είναι τελικός. Ναι. Κάπως έτσι πιστεύω, γιατί δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι γύρω στον Αλόνσο που να του δώσουν να καταλάβει ότι αυτά τα μάτς είναι πάρα πολύ δύσκολα στην Ελλάδα. Δεν είναι. Ειδικά με τον Αστέρα. Ο Αστέρας, το έλεγα και στον Κώστα χθες. Ο Αστέρας, όσο κακός και να είναι, που υπήρξαν χρονιές που ήταν πραγματικά κακός και πέρυσι. Κακός ήταν. Κακός ήταν, ναι. Παρόλα αυτά όμως, έχει ένα καλό. Στα περισσότερα μάτς με τους τέσσερις και με τους πέντε θα πω εγώ και με τον Άρη ακόμα, στα περισσότερα μάτς. Έχει κάνει ζημιές. Πέρα από ότι κάνει ζημιές. Και να χάσει δεν ξεφτιλίζεται ποτέ. Όχι. Είναι πάντα, σχεδόν πάντα. Τώρα θα πω, okay, θα μου βρει κάποιος μάτς που έχει χάσει πολύ. Ναι, προφανώς υπάρχουν και αυτά. Συνήθως όμως είναι ανταγωνιστικός. Δηλαδή χάνει με το ζόρι. Είναι εκεί. Είναι εκεί που. Εκεί θα πεις ότι είναι εξάδα με 7ο-8ο. Δεν είναι ποτέ πιο κάτω ο Αστέρας. Όχι, δεν κινδυνεύει ποτέ. Ποτέ. Εντάξει. Δηλαδή δεν υπάρχει ποτέ, ποτέ περίπτωση. Μία φορά κινδύνευσε, έπεσε, τον σώσανε με άλλους τρόπους. Είναι για να παλέψει να μπει στα play-off ή είναι για τα play-out εκεί, να κάπου εκεί, ναι. Ξεκινήσει να πάρει κάποιους βαθμούς για να σωθεί μαθηματικά. Ακριβώς. Και να κάνει τουρισμό μετά. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν του είπαν ότι κοίταξε να δει αυτή η ομάδα μας βγάζει το λάδι. Γιατί ο Αστέρας έχει καλή παράδοση με τον Παναθηναϊκό. Άρα προφανώς το μέτρησε διαφορετικά. Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση. Δεν υπάρχουν εύκολα μάτς, παιδιά. Είναι κλισέ, αλλά έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή τα μοναδικά ψηλοεύκολα που δεν μπορούσε να πει κάποιος ότι λέμε τώρα, αν πετύχεις τώρα, ας πούμε, ομάδα, είναι ο Λεβαδιακός και η Καλυθέα που είναι ανέτοιμες, δεν ξέρουν την κατηγορία, ας πούμε, κτλ. Εκεί να πεις ότι, OK, μπορώ να το πάρω και με 9 αλλαγές. Τον Όφη, τον Αστέρα, τον Ατρόμητο, δεν μπορείς να τους κερδίσεις με 9 αλλαγές. Και ειδικά όταν αυτό που πει ο Κώστας χθες και έχει δίκιο, όταν οι αλλαγές σου δεν είναι το ίδιο καλή με τους άλλους. Δηλαδή η τριάδα ήταν Μαξίμοβιτς, Σαχάφ, Μαξίμοβιτς, Ζέκα, Βιλένα. Βιλένα, ναι. Δεν είναι το ίδιο με το Αράο, Τσέριν, Μπακασέτας. Και αργεί η τριάδα στα Και δεν είναι δημιουργική. Και δεν είναι δημιουργική. Δεν είναι δημιουργική. Εκεί έχεις ένα θέμα. Ο Μαξίμοβιτς είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι. Πάρα πολύ. Ο άνθρωπος τώρα έχει παίξει λίγα πόσα χρόνια. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Για μένα μπορεί να. Πιστεύω ότι είναι καλύτερος από τον Αράο. Αυτή είναι η άποψή μου και νομίζω τον πήρε και ο Μπακασέτας για καλύτερο από τον Αράο. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να παίξουν μαζί. Δηλαδή να παίξει Μαξίμο Βιτσαράο. Δεν μπορεί να παίξει. Δεν το πιστεύω. Όχι. Γιατί μου κάνουν και οι δύο εξάρια. Ναι. Να παίξει τώρα με δύο εξάρια. Μέσα στον Άγιαξ, να παίξω μέσα στον Ολυμπιακό ίσως. Μέσα στον ΠΑΟΚ, μέσα στην ΑΕΚ. Να πάω πιο σφιχτά, ας πούμε. Και να παίξω με αυτούς δύο και τον Τζέριν μπροστά τους. Ναι. Και να βάλω τον Μπακασέτα πλευρά. Λέμε τώρα έτσι, υποθετικά. Το νορμάλ για μένα είναι Μαξίμο Βιτσαράο, Τζέριν και ο ένα ακόμα. Μπακασέτα ή κάποιο άλλο. Ο Μπακασέτα εκεί. Σίγουρα έχει θέμα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Έχει ζήτημα και στο ρόστερ του. Δεν νομίζω ότι έχουν καλυφθεί οι τρύπες του. Δεν έχει αριστερό εξτρέμ, ας πούμε.
Ναι, θέλει και ο Παναθηναϊκός να ισχύει. Βασικά όλοι οι μεγάλοι θέλουν. Ναι. Όλοι, δεν έχει κλείσει. Απλά το που μιλάμε για τον Παναθηναϊκό είναι ότι. Κανένα δεν έχει κλείσει το ρόστερ. Και ο Παναθηναϊκός θέλει ενίσχυση σίγουρα. Θέλει αριστερό εξτρέμ οπωσδήποτε, γιατί με τον Τζούρισιτς δεν βγαίνει. Εγώ νομίζω ότι θέλει και φορ. Ανεξάρτητα με τον Ιωαννίδη, γιατί ο Σπόραρ δεν από ό,τι φαίνεται το παιδί ή θα φύγει ή τέλο πάντων δεν υπολογίζει, δεν ξέρω τι γίνεται. Θέλει αριστερό μπακ πήρε το Μαξ που θεωρητικά είναι καλό. Έπαιξε βασικό και πολύ έπαιξε. Καλό παίκτη είναι, τον ξέρουμε, εντάξει, θα βοηθήσει. Και σίγουρα θέλει και ένα χαφ, νομίζω. Δηλαδή ναι, θέλει σίγουρα ένα δημιουργικό χαφ. Αυτή είναι η άποψή μου. Μεγάλη τόσο, πρώτη αγωνιστική είναι, αλλά ζημιά, γιατί κυνηγάς από νωρίς, κατευθείαν είσαι στο μείον 3, ας πούμε. Έδειξε ότι έχει φανέλα. Τώρα πάω από στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, κατευθείαν φεύγω από το ελληνικό. Αλλά έδειξε ότι έχει φανέλα ο Παναθηναϊκός. Αυτό που είπαμε δηλαδή και στην αρχή, ότι δεν είναι εύκολο να πηγαίνεις τώρα μέσα στο Άμστερντιμ και να βγάζεις διπλό. Δεν είναι, θα μου πει, ήταν τυχερός ο Παναθηναϊκός. Ήταν λίγο τυχερός. Στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά ήταν πολύ τυχερός. Τη βρήκε τη στιγμή, του έκανε 0-1 και έχασε στα πέναλτι. Πόσο. 13-12. Ναι. 34 πέναλτι. 34 πέναλτι. Εντάξει, ότι στο πρώτο ημίχρονο αντιμετώπισε προβλήματα. Πολλά. Όχι μόνο προβλήματα. Και εγώ θα πω ότι αν πετύχει ένα άλλο Άγιαξ, αυτά τα θέματα, δηλαδή αυτές τις χαμένες ευκαιρίες. Θα μπαίνανε μέσα. Ναι, ανάλογα πολύ πιθανό να μπαίνανε μέσα. Ανάλογα ποιος έτσι έχει. Θεωρώ εγώ τώρα δεν. Ο Άκπομ δεν φημίζεται για, για την αποτελεσματικότητά του. Ναι, δεν φημίζεται για την αποτελεσματικότητά του. Οπότε. Βέβαια, έκανε πολύ μεγάλη ζημιά η παρουσία του. Γιατί. Δημιούργησε προβλήματα στο. Πάρα πολλά προβλήματα. Και ειδικά στον Νίγκασον. Του πήρε κεφαλιές, του πήρε φάσεις. Πολύ, πολύ καλό σωματικά, δηλαδή και τα άλματά του και οι θέσεις του ήταν εκεί που έπρεπε. Οκ, okay, του τα έβγαλε ο Ντραγκόφσκι. Δεν μπορώ να πω ότι. Αλλά ήταν εκεί σε όλες τις φάσεις. Ναι, ναι. Τις τελείωσε. Και όταν ένας επιθετικός της τελειώνει, θα τις βάλει κάποια στιγμή. Οκ, okay, δεν θα κάνει 10 γκολ. Ο Άκπομ είναι. Κάποιος το πει ότι δεν είναι καν για το επίπεδο του Άγιαξ. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι εκεί και τον κρίνεις. Λοιπόν, για τη Λανς τι ξέρουμε, αυτό είναι το ψωμί ψηλέ. Λανς. Πολύ καλή χρονιά πέρσι στη Γαλλία. Εντάξει, δεν. Conference βγήκε. Είναι μια από τις ομάδες. Έβδομη. Είναι μια από τις ομάδες που στηρίζεται στην έδρα. Το Μπολάρ είναι έδρα που μπορεί, να σε παρασύρει. Δηλαδή και είναι και γήπεδο κλουβί, δηλαδή και κερκίδες με τον αγωνιστικό χώρο είναι σχετικά κοντά. Έχει και πολύ κοινό που φωνάζει. Καλή έδρα, ωραία χρώματα κιόλα, κίτρινο πορτοκαλί. Είναι ωραίο το σκηνικό στον Μπολάρ. Υπήρξαν αλλαγές. Έφυγε ο προπονητής εκτός από τον Γουαχή. Να πούμε για τον προπονητή, τον Νέζ, ο οποίος αποχώρησε. Ήρθε στη θέση του ένας. Πετυχημένο δεν θα τον έλεγα, αλλά έκανε πολύ καλή χρονιά πέρσι με τη Rams, τον Will Steel, έναν 31χρονο Άγγλο, ο οποίος σκόντεψε να βγάλει τη Rams Ευρώπη πέρσι. Δηλαδή την έβγαλε 8η ή 9η, αν θυμάμαι καλά τώρα πρέπει να ήταν 9η Rams, αλλά μέχρι τελευταίες αγωνιστικές κυνηγούσε την έξοδο στην Ευρώπη. Τερμάτισε νομίζω στο μείον 4, αν δεν κάνω λάθος, από εκεί που τερμάτισε η Lance, την 7η Lance. Εντάξει, ερωτηματικό είναι, θα κρυθεί σίγουρα, δεν έχει εμπειρία. Έκανε καλή χρονιά πέρσι με τη Ρέμς. Ένατη. Ή 8η ή 9η, ένατη είναι στο μείον 4. 47 βαθμούς. 4 από την 7η Λανς. 51 η Λανς, 47 νομίζω η Ρέμς. Ερωτηματικό, πάντως έδειξε καλά στοιχεία. Στην πρεμιέρα κέρδισε. Στην πρεμιέρα κέρδισε 0-1 την Ανζέ, η οποία ανέβηκε ξανά φέτος στη Λιγκάν. Μιλάμε για τρομερό σαν σέρι, Ανζέ. Είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει πάλι για την παραμονή. Δεν τρέλανε κόσμο. Έπαιξε με 3-4-1-2, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά με τρεις παίζει πίσω. Πάντα με τρεις. Ναι. Και νομίζω εναλλάσσεται 3-4-3, 3-4-1-2, 3-4-2-1. Εναλλάσσεται, τροποποιείται δηλαδή αυτό το σύστημα. Από όσο είδα από το match, δεν είδα το match, από όσο είδα τα στιγμιότυπα. Καλό πρώτο ημίχρονο η Λανς. Ναι, πολύ ακριβώς. Πιεστική, σκοράρει, έχει ακυρωθέν γκολ, έχει φάσεις, είναι πολύ καλή. Δύο δοκάρια μετά τον γκολ. Ακριβώς. Δύο δοκάρια μετά τον γκολ, απειλείται ελάχιστα. Και στο δεύτερο ημίχρονο διαχειρίζεται το αποτέλεσμα. Την κατάσταση. Ναι, δεν τρώει και φάσεις βέβαια. Δεν το κλειδώνει. Δεν το πληρώνει, αλλά παίρνει αυτό που θέλει. Για δεν πρεμιέρα, τρώει φάσεις. Για πρεμιέρα, παίρνει αυτό που θέλει. Έχει τριάδα στα στόπερ, νομίζω σταθερή. Είναι ο Γκραντί, ο Ντανσό και ποιος άλλος, θύμισε μου, έχεις δεκάδα. Έχω δεκάδα. Είναι σταθεροί, αυτοί οι τρεις ήτανε. Γκραντί, Ντανσό, Μεντίνα. Ναι. Μεντίνα. Γκραντί, Ντανσό, Μεντίνα, ναι.
Ο Αγκιλάρ είναι δεξιά την πλευρά και αριστερά είναι ο Τσάβες. Ο Τσάβες, ο οποίος είναι μεταγραφή από την, από την Μπαΐα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 4,5 εκατομμύρια τον πήρε φέτος. Τον πήρε φέτος η Λανς. Αυτός, νομίζω, μαζί με τον Ενζολά που ήρθε δανεικός από τη Φιωρεντίνα, ο οποίος ήταν ο αντικαταστάτης του Γουαχή, που πουλήθηκε 25 εκατομμύρια στη Μαρσέγ, είναι αυτός που θα πρέπει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και να πάρει σκοράρισμα πάνω του στην επίθεση της Λανς. Έχει έμπειρα παιδιά. Έχει το Σοτοκά, ο οποίος είναι 33 χρονών. Το Φουτζινί που είναι 27, το θυμάμαι από άλλες ομάδες. Ο Τομασόν στα Χαφ. Μπράβο, και αυτός είναι έμπειρος. Αυτοί όλοι παίζανε στην Ανζέ, νομίζω, μεταξύ. Και ο Τομασόν και ο Φουτζινί. Όταν θυμάμαι τον έγραφα εγώ Γαλλία. Ο Σαΐντ που βάλει τον γκολ επίσης είναι 29. 29 χρονών, ναι. Αυτός έπαιζε στην Τουλούζ, έπαιζε στην Τιζόν. Δηλαδή έχει παιδιά τα οποία ξέρουν την κατηγορία πάρα πολύ καλά. Ναι. Είναι μια ομάδα που κυρίως νομίζω. Επειδή τα τελευταία χρόνια κάνει καλές πορείες η Λανς, από τότε που ανέβηκε, γιατί ήταν, είχε... Champions League έπαιξε. Champions League προφανώς έπαιξε. Είναι μια από τις ομάδες που στηρίζεται και κυρίως στην ομοιογένεια. Δεν έχει δηλαδή το μεγάλο όνομα. Μην πεις τώρα στη Γαλλία ποιος έχει... Ναι. Δεν είναι, ας πούμε, Μαρσέιγ που θα δαπανίσει πάρα πολλά λεφτά για μεταγραφές. Πηγαίνει λαου-λαου και χτίζει. Έχει και τον κόσμο, έχει κρατήσει τον κορμό της. Είναι γαλλική ομάδα. Ό,τι και να είναι για τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι σίγουρα. Το ξέρουν νομίζω και οι περισσότεροι και οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δύσκολο. Ότι είναι πολύ δύσκολη η αποστολή του. Είναι πολύ καλή ομάδα. Πολύ δύσκολη. Δύσκολη πίστα, γιατί γενικά η αλήθεια είναι ότι τις γαλλικές ομάδες δεν μας ταιριάζουν. Πολύ σπάνια θα δεις ελληνικό σύλλογο να κοντράρει και να κερδίζει Γάλλους. Παράδειγμα, πρόσφατο ο Παναθηναϊκός πέρσι με τη Ρέν έκανε 2 ήττες. Και μάλιστα στη Γαλλία είχε θέματα σημαντικά και στην νοτιό και στο εντός έδρας με τη Ρεν. Σπάνια θα δεις ελληνικό σύλλογο να κερδίζει στη Γαλλία. Σπάνιο, πάρα πολύ. Πολύ δύσκολο. Θυμάμαι μόνο μια νίκη του Ολυμπιακού, ας πούμε, στη Μομπελιέ. Θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Δηλαδή είναι πολύ λίγες. Δεν θυμάμαι. Κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός νομίζω έχει κερδίσει κάπου πολύ παλιά. Δεν θυμάμαι κάτι τον αντίπαλο. Ο ΠΑΟΚ θυμάμαι με την Παρή. Από... Πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Είναι πολύ παλιά. Το πιο πρόσφατο του ΠΑΟΚ με τη μεγάλη η Λοριάν. Με τη Μαρσέιγ, εντάξει. Καλά, η Μαρσέιγ, ναι. Όχι η Λοριάν. Ναι, η Λοριάν. Όχι η Γκιγκάμπ. Η Γκιγκάμπ. Η Γκιγκάμπ το που έκανε. Δύο ήττες έκανε με τον Άγγελο. Σε Γιώργο Παλίκ κιόλα ήταν αυτό. Με τον Άγγελο σε όμιλο Γιώργο Παλίκ ήταν. Δύο ήττες έκανε και ο ΠΑΟΚ εκεί. Αν δεν κάνω λάθος δηλαδή. Σε όμιλο δεν ήταν. Όμιλο, ναι, όμιλο. Με τη Μαρσέιγ που, οκ. Εντάξει, η Μαρσέιγ βέβαια ήταν. Στα πρεμιτελικά του conference. Παγιέ, του conference ο Μπαμεγιάν και τι είχε, ένα σώσκερι, τα πάντα. Είχε πολύ πράγμα. Πολύ είχε τον Παρετώντας, ναι, να πω ότι ο Πασχαλάκης μας είχε πει στην συνέντευξη, που το θυμήθηκα τώρα, ότι το goal, το ερωτήσαμε το ένα γκολ που δεν βγαίνει με τίποτα, που δεν θα μπορούσε να βγάλει ποτέ, ήταν αυτό του Παγιέ στη Γαλλία. Δεν θα μπορούσε, ναι. Δεν είδα την μπάλα, λέγα. Δηλαδή θυμάμαι να μας λέει ότι είναι το γκολ που δεν, νομίζω ότι μας λέει ότι δεν θα μπορούσα να το βγάλω, ή η ερώτηση ήταν αν τον πειράζει που το έφαγε. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι να μας λέει σίγουρα για αυτόν τον γκολ ότι. Δεν υπήρχε περίπτωση να το βγάλω. Δεν μπορούσα να το βγάλω. Ναι. Με δύο τερματοφύλακες μόνο ίσως έβγαινε. είναι αδύνατο να βγει αυτόν τον γκολ. Απίστευτο σουτ. Απίστευτο σουτ. Φοβερό σουτ. Ναι. Λοιπόν. Με τα γραφικά δεν κινήθηκε. Τίποτα. Ιδιαίτερα πήρε τον Ενζολά για τη Γουαχή, δανεικό από τη Φιωρεντίνα. Τον Τζάβες 4,5 εκατομμύρια, η πιο ακριβή τη μεταγραφή μέχρι στιγμή από την Μπαΐα. Πήρε δύο goalkeeper για. Για πίσω από τον Σαμπά, που είναι ούτως ή άλλως και διεθνής. Τον Κοφή από τη Σαρλερουά θα πάρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έναν Πέτριτς ελεύθερο από την Αντ. Και πήρε ως ελεύθερο το στόπερ της Τσέλσι, τον Μαλάγκ Σάρ. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό θα είναι σε περίπτωση που φύγει ο Ντανσό, γιατί ακούγονται πολλά για την Αταλάντα. Έχουν βγει δημοσιεύματα στην Ιταλία ότι θα παραχωρηθεί στην Αταλάντα ο Ντανσό. Και οι φυγές ήταν ελάχιστες. Ο Γουαχή βασικά που είναι η πιο σημαντική απώλεια. Οι άλλοι δύο είναι ο Μπουξό, ο οποίος είναι ένα πληρωματικό φορ. Πουλήθηκε 4 εκατομμύρια στη Μίντιλαντ. Και ο άλλος είναι το στόπερ, ο Λεκαρτινάλ. 1,7 έφυγε για την Μπρέστ. Λίγα πράγματα με τα γραφικά. Προς το παρόν δεν ξέρω τώρα αν καταφέρει. Έχει ψωμί ακόμα, εντάξει. Ναι, έχει ψωμί προφανώς. Αν μπει ο Μίλους και ενισχυθήκε περισσότερο. Ναι. Που ελπίζουμε να μην μπει κιόλας. Προφανώς να πει, μακάρι να μπει ο Παναθηναϊκός. Αλλά εντάξει, όχι, θα μπει ούτως ή άλλως ο Μίλος. Αν αποκλειστεί τον Παναθηναϊκό, θα πάει conference. Ναι. Αναγκαστικά. Όχι, τι λέω, δεν μου άρεσε το conference. Παίζουμε, ναι, ναι. Λέω, αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός από τον Άγιαξ.
Άρα αν δεν αποκλειστεί, χαιρετάει. Λοιπόν, οπότε κρατάμε ότι είναι μια, προφανώς είναι μια κλασική γαλλική ομάδα που είναι αρκετά αθλητική. Αθλητική, τρέχει αυτό, πολύ. Το είπε, αυτό ήθελα να το πω κιόλας. Ναι. Τρέχει ναι, πολύ, παρότι δεν έχει νιάτα σε όλες τις θέσεις, αλλά δεν είναι και πολύ μεγάλη. Δηλαδή 29 χρονών, 30 είναι μια χαρά ηλικίες. Θα πει κανείς ότι είναι οι καλύτερες ηλικίες. Είναι μια ομάδα που ασφαλώς στην έδρα της παίρνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διαχειριστεί τις καταστάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να παίξει πάρα πολύ σφιχτά. Δεν νομίζω ότι τον παίρνει όχι, το μάτς να ανοιχτεί και να. Ναι, ναι, ναι. Ίσως να είναι μάτς που μπορεί να παίξει με δύο, και με Ράο και Μαξίμοβιτς, αυτό που συζητούσαμε πριν. Ίσως είναι τέτοιο μάτς. Και Τσέριν, σίγουρα θα επιστρέψει ο Τσέριν που δεν έπαιξε, νομίζω καθόλου δεν έπαιξε με, με τον Αστέρα. Πακασέτας, Ιωαννίδης κτλ. Αυτοί που επιστρέφουν. Πολύ πολύ υψηλή δυσκολία παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός. Αμυντικά ήταν καλός. Μετά το πρώτο ημίχρονο, με τον Άγιαξ. Με τον Άγιαξ, ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο το προσέγγισε πάρα πολύ καλά. Και στην παράταση, δεν έφαγε φάσεις. Ελάχιστες, μόνο του Τέιλορ το τέτα τέτ ήταν. Καμία άλλη φάση. Στο πρώτο ημίχρονο εντάξει, εκτέθηκε σε αρκετές περιστάσεις. Αλλά γι' αυτό έχει και τον τερματοφύλακα εκεί, να βγάλει κανένα δυο αμαγένετε. Τι είναι ομάδα όμως που θα σε πνίξει. Δηλαδή δεν είναι ομάδα που. Είναι μια ομάδα που θα παίξει για το 1-0-2-0. Άμα το καταφέρει. Άμα το καταφέρει. Θα το διαχειριστεί, δεν θα ανοιχτεί. Θεωρώ ότι δηλαδή, αν χάσει 1-0-2-0. Δεν λέω για 2-0. 2-0 είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Αλλά αν χάσει και 1-0, μπορεί να έρθει εδώ πέρα και να βάλει γκολ. Δεν μετράει να μου πεις, όχι ο Παναθηναϊκός. Να βγάλει γκολ η Λανς. Που δεν μετράει, γιατί έχει καταργηθεί το εκτός έδρας γκολ ούτως ή άλλως. Αλλά είναι ομάδα που μπορεί να, αν έχει υπέρ της αποτέλεσμα, να σε εκθέσει περισσότερο. Ναι. Στη ρεβάνς. Πάμε στο προγνωστικό. Ψηλέ. Τι λέει, τι βλέπουμε. Θα κινηθούμε σε χαμηλό σκορ. Θεωρούμε ότι. Παναθηναϊκός θα πρέπει να μπει προσεκτικά, όπως είπες και εσύ. Οφείλει να μπει προσεκτικά, να μην παρασυρθεί δηλαδή ούτε από το ρυθμό που θα δώσουν οι Γάλλοι, ούτε από το κοινό. Γιατί έχει αού, έχει φωνές και τέτοια. Δεν είναι πάρα πολύ ένθερμη, αλλά είναι σταθερή. Να μην παρασυρθεί από το κοινό, να αποφύγει σίγουρα το γρήγορο γκολ. Ελπίζουμε ότι θα το. Όχι, ελπίζουμε, πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει. Και θα πάμε με το under 2,5 σε απόδοση 1,75. Ναι, ουσιαστικά. Δεν είναι μια απόδοση που τρελαίνει σίγουρα. Δεν είναι, όχι, ναι. Δεν είναι μια απόδοση. Ουσιαστικά παίρνουμε οποιοδήποτε σκορ νίκης ή ισοπαλίας, γιατί νίκης Παναθηναϊκού ή ισοπαλίας, γιατί δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει πιο ψηλά σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή η ισοπαλία πιστεύω θα είναι 0-0 ή 1-1, δεν μπορεί να πάει πιο πάνω. Πιστεύω. Φοβάμαι ότι δεν πάμε στο goal-goal, που είναι καλοπληρωμένο του άλλου, γιατί φοβάμαι ότι πρέπει να είναι σκορέρ Παναθηναϊκός. Είναι καλή Λανς πίσω. Σωστό. Είναι πολύ σοβαρή πίσω. Δηλαδή. Ακριβώς. Νίκη Παναθηναϊκού θα έρθει πιστεύω με χαμηλό σκορ επίσης. Δηλαδή 0-1 ναι, εκεί και άντε. Και δύσκολο να κάνει 1-2 Παναθηναϊκός. Ακριβώς. Ακριβώς. Να βάλει και 2 γκολ. Το μόνο που φοβάμαι είναι μην ανοίξει το μάτς. Δηλαδή μην βάλει κανένα γκολ νωρίς η Λανς. Κάνει λάθη Παναθηναϊκός και γίνει. Αλλά εκεί εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Θα την έχουμε πατήσει. Αλλά πιστεύουμε το μάτς θα είναι μείνει σφιχτά, θα μείνει χαμηλά. Το έδειξε και η Λανς με τη διαχείρισή της στην πρεμιέρα με την Ανζέ, που έβαλε τον γκολ και το διαχειρίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι έτοιμη προφανώς, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Πρώτο επίσημο παίξανε, γι' αυτό πάμε και σε τέτοιο στοίχημα. Ακριβώς. Στα λίγα γκολ. Ο Παναθηναϊκός είναι πληγωμένος και όταν είσαι πληγωμένος, θες λίγο να διαφυλάξεις και τα νότα σου παραπάνω. Εγώ πιστεύω ότι γενικά και η δεκάδα αλλά και η νοοτροπία του, το πλάνο του θα είναι πιο σφιχτό σε σχέση με άλλα μάτς. Οπότε μια χαρά επιλογή είναι. Θα πρέπει να το προσέξει απλά ο Παναθηναϊκός αυτό που είπες, να μην φάει νωρίς τον γκολ. Να μην φάει νωρίς. Αν δηλαδή περάσει ανέμακτα το πρώτο ημίχρονο, νομίζω θα το κυκλώσουμε το σημείο εύκολα. Άντερ 2,5 λοιπόν. Στοίχημα.gr προφανώς τα βλέπετε όλα αυτά. Έτσι. Και το γκολ που δώσαμε πριν με τον Αντώνη Τζακαλέα στο PAOK Shamrock Rovers, το οποίο και αυτό σε συζήτηση με τον Αριστίδη. Γιατί είναι πολύ ψηλό, εξακολουθούν. Εξακολουθούν. Έχει φάει ο PAOK ας πούμε σε 5 επίσημα μάτς 10 γκολ. Δύο μάτσα, 6, με, δύο γκολ αναμέσο όρο νομίζω. Και το δίνει 2-15 με μια ομάδα που πάλι επίσης είναι πιο έτοιμη από αυτόν. Έχει ρυθμό, έχει παίξει πολλές, πολλά μάτσα. Όπως σου μάλλουμε. Είναι πολύ ψηλά το κουλμπί. Πολύ χαμηλότερο επίπεδο προφανώς του Μάλμε. Καλά, είναι δεδομένο ναι, αυτό. Εννοείται. Αλλά εντάξει, ένα αλλά γκολ. Αλλά δεν παθήκε και με την Μπάνια Λούκα που 2 γκολ έφαγε ναι, στην Τουμπά. Ένα γκολ κόντρα σε αυτόν τον Μπάουκ που δεν πήθη αυτή τη στιγμή σε όλη τη λειτουργία του ανασταλτικά, όχι μόνο η άμυνα του, η γενικότερη ανασταλτική λειτουργία του. Δεν πείθει, είναι ένα γκολ θέλουμε, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Δηλαδή το μάτς μπορεί να λήξει 9-1. Ναι, εντάξει, δεν ξέρεις. Ούτως ή άλλως η διαφορά είναι πάρα, πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Ούτως ή άλλως να παίξει και μεταξύ του τότε στον όμιλο του Europa League που φέραν και τα δύο γκολ. Ναι, μα ψηλέ, τώρα αυτό είναι 100 χρόνια πριν.
Δηλαδή το λες το απαράδοση τώρα αυτό ο παράδοση. Όχι, δεν το λέω σαν παράδοση. Μα έπαιξαν το 11. Προφανώς και το 10. Όχι, δεν στηρίζεται εκεί προφανώς το σημείο. Η μισή. Αλλά παίξανε. Όχι, μισή. Έκανε δύο νίκες ο ΠΑΟΚ. Με γκολ για τα δύο. 1-2-3-1. Το 80% των παικτών πιστεύω έχουν σταματήσει την μπάλα ψηλά. Ναι, καλά, εντάξει. Ο Λάζαρ επίση και ο Φωτάκη ακριβώ. Σαν και ο Σαλπίγκη. Σάλπι, ο Αφανασιάδη, ο Κλάβι. Κάπου να είμαστε άνθρωποι. Όχι, όχι, δεν το λέω. Προ Θεού δεν το λέω σαν παράδοση. Και ότι εκεί πήγαμε για τον γκολ. Με την Bohemians, τι έκανε, έφαγε γκολ. Πρέπει να έφαγε γκολ, έφαγε γκολ στην Τούμπα. Με την Bohemians έχει κάνει. Δεν θυμάμαι στην Ιρλανδία. Στην Ιρλανδία έφαγε γκολ σίγουρα. Έφαγε γκολ και ισοφάρισε με τον Ολιβέιρα. Μπράβο. Πρέπει να χάσει 2-1. Πρέπει να χάσει 2-1. Έχασε 2-1, καλά τα λες. 2-1. Και στην Τούμπα έφαγε ένα γκολ στο. Όχι, δεν έφαγε γκολ. Κάνει φάση μεγάλη Bohemians στο τέλος. Έφαγε νομίζω. Έφαγε στην Τούμπα. Νομίζω ότι έφαγε. Δεν το θυμάμαι καλά. Πέρασε πάντως. Πέρασε. Είχε περάσει, ναι. Αλλά δεν θυμάμαι και το σκορ, ναι. Δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Αρισίδη Χατζηγεωργίου που ήταν εδώ. Τον βλέπετε στο Bet.com, στο κανάλι του Bet.com.gr στο YouTube. Εκεί φέτος είναι η χρονιά σας. Το ψωμί είναι όλο εκεί. Ναι, βοηθήστε λίγο με τα σκορ. Να κάνετε τις εγγραφές. Γιατί γελάσεις. Έβηξα. Έρχεται και πολύ δυνατό giveaway. Έρχεται. Έρχεται. Άμα φτάσουμε τα 10 κάπα. Πόσο πλησιάζουμε. Εγγραφές. Κοντεύει τις 8. Έχουμε πει με τον Γιάννη ότι εκεί Νοέμβριο, μέσα Νοέμβριο, ότι μπορούμε να το πιάσουμε. 100% θα γίνει και πιο νωρίς. Πες μου όμως, ποιο είναι το γεβαγό, τι θα δώσετε. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Δεν μπορώ να σου πω. Αμάξι. Δεν μπορώ να σου πω. Σπίτι. Ρε, δεν μπορώ να σου πω. Τώρα μην με φέρνεις για δύσκολη θέση. Διακοπές σε Ντουμπάι. Δεν είμαι μαθημένος, θα με τουμπάρεις. Θα με τουμπάρει. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Αριστίδη. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας, έτσι κομψώ μόνο μια ώρα για ακόμη μια φορά. Αντώνης Σακαλίας και Αριστίδης Χατζηγεωργίου, νομίζω για τελευταία φορά λογικά, γιατί πιστεύω ότι αυτήν την εβδομάδα επιστρέφει ο Τέο. Έχουμε να πάμε και σε ένα γάμο το Σάββατο. Παντρεύω. Θα έρθει την Παρασκευή. Θα έρθει. Στο γάμο θα έρθει σίγουρα. Όχι, δεν λέω για το γάμο. Λέω για τα προγνωστικά. Πιστεύω, δεν ξέρω, αν δεν έρθει μαζί. Ναι, okay. Αν έρθει με τον Τέο. Έχουμε γάμο του ψηλού, του δεύτερου ψηλού του γραφείου, του TNS. Ο οποίος πήρε την απόφαση να παντρευτεί. Λοιπόν, ευχαριστώ ψηλέ. Τα λέμε πάλι. Εμείς θα τα πούμε μεσοβδόμαδα γιατί την Πέμπτη έχουμε live με Θοδωρή Ζαγοράκη και Κώστα Κατσουράνη. Θα βγει από όπου θα είναι. Δεν ξέρω πού θα είναι ο Κώστας, στην Πάτρα μάλλον. Μετά τα μάτς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός παίζει δεύτερος, αν θυμάμαι καλά. 10 η ώρα το μάτς του Παναθηναϊκού. Ναι. Οπότε μετά τον Παναθηναϊκό, 12 η ώρα θα είμαστε εδώ την Πέμπτη live. Και την Κυριακή πάλι live έχουμε παιχνίδια για τη Super League. Ευχαριστώ τον Ψηλό. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Καλή συνέχεια.